gentlemen. Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί ξυπνάμε με Γιώργο και Ελίνα. Ο καλύτερος τρόπος να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά σου. Γιώργο, Ελίνα, σας αγαπώ. Το πρωί πάω τα παιδιά στο σχολείο και ο Γιώργος μου λέει για σεξ, αν είναι δυνατόν. Είσαι σεξουαλικός λαός τώρα. Δηλαδή να κάνεις σεξ με ένα μιάποδο. Τι να σου λέει. Χρόνια πολλά. Χριστός, ονονό. Τι είναι, καλέ. Μαρία. Μαρία, φόνο, μην μου τα κάνεις αυτά. Κάποιος να χτυπήσει τη Μαρία. Καλέ, την πλάτη της, καλέ. Το 199, την πυροσβεστική. Δεν το περίμενα, αυτό θα πω το μου. Τα δώρα. Έχεις κερδίσει το διαμάτι της Σοκαφέ Morning Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθε και η Δευτέρα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο? Πέρασε πολύ γρήγορα το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια λες? Ναι. Ήταν ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, γεμάτο Σαββατοκύριακο. Τι έκανε Ελίνα μου το Σαββατοκύριακο? Και τι δεν έκανα, παιδιά. Και έφαγα και βγήκα και διασκέδασα και με τα παιδάκια μου έκατσα και ξενύχτησα και όλα τα έκανα Σαββατοκύριακο. Ήταν ωραίο, είχε και ωραίο καιρό χθες. Είχε κρύο μαζί με ήλιο. Είχε αυτή τη ημέρα χθες. Δηλαδή και κρύο είχε. Καλά, το βράδυ του Σαββάτου. Σαββάτου. Ναι, ναι, ξημερώματα έτσι που πήγα σπίτι τέλος πάντων. Oh, είχε 7 βαθμούς Κελσίου. Animal. Είχε, παιδιά, τόσο κρύο, δεν αισθανόμουν τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό τη ημέρα, παιδιά. Δεν είναι που βγήκαμε, που κάναμε και διάφορα πραγματάκια. Το θέμα είναι ότι στη Χαλκίδα δεν καπνίζουν πουθενά πλέον σε κανέναν εσωτερικό χώρο. Αυτό κι αν είναι θέμα. Νούμερο ένα θέμα των ημερών. Σε γράψανε? Εμένα δεν με γράψανε, όχι. Δεν με γράψανε γιατί συμμορφώθηκα. Συμμορφώθηκα, βέβαια, ήμουν έξω. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Ότι στους χώρους που πηγαίναμε εμείς που καπνίζουμε, εκεί που περίμενα να γίνεται χαμός, δεν είχα γίνονταν τίποτα. Τι να γίνει? Δηλαδή περίμενα, ρε παιδί μου. Ότι όλοι θα μαζευτούν στο σε γνωστό βραδινό έτσι και μαγαζί της Χαλκίδας, πρωινό, απογευματινό, βραδινό. Περίμενα εκεί έναν χώρο που είχαν και καπνίσαν και είχαν τις σόμπες να γίνεται μακελιό. Και δεν είχε τίποτα, παιδιά. Τι να έχει να κάνει? Πιο πολλοί είναι αυτοί που δεν καπνίζουν τελικά. Όχι, είναι παρά αυτοί που καπνίζουν. Απλά συμμορφώνονται πιο γρήγορα. Δηλαδή σου λέει, γιατί να βγω για ένα τσιγάρο, άστο ρε παιδί μου, κάτσω μέσα μια και καλή. Ναι, καθαρή ατμόσφαιρα πάρα πολύ σε όλα τα μαγαζιά. Μύριζαν τα αρώματα των κοριτσιών, μυρίζανε. Δεν υπήρχε καθόλου καύνα. Έτσι, για να μάθετε. Και αυτό που μου είπε και ένας φίλος μου, καλημέρα στο Γιώργο, είναι ότι αυτό που έχει γίνει τώρα έχει φέρει μια σύσφιξη σχέσεων μεταξύ καπνιστών. Δηλαδή βγαίνουν κορίτσια έξω, είχαν πώς σε λένε, εγώ αυτό από εδώ, ναι. Υπάρχει πλέον το γνωστό καμάκι που είχε εξαλείψει τις μέρες. Πρέπει να δούμε και το καλό σε όλη την υπόθεση. Ναι, υπάρχει μια σύσφιξη σχέση. Το καλό είναι όταν μπαίνει σε ένα κλαμπ, ρε παιδί μου, σε ένα μαγαζί το οποίο καπνίζουν όλοι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Όταν ένας άντρας πάει να μιλήσει σε μια γυναίκα, υπάρχει μια δυσκολία. Ναι. Όταν είναι έξω και πρέπει να βγουν όλοι για ένα συγκεκριμένο λόγο, αρχίζει εσύ τη συζήτηση. Είναι η νέα τάση καμακιού. Εγώ γνώρισα πάνω από 5-6 άτομα το Σάββατο, ναι, επειδή ήμουν εκεί που κάποιο ήταν. Ναι, γιατί μα κάνανε. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινάς τη συζήτηση. Εσκιμό ή γίναμε, μου λέει. Λέω, έλαντε. Και πώ σε λένε, εμένα, μου λέει, και μου είπα για την εκπομπή και αυτά. Εμένα δεν με ρώτησε κανείς πώς με λένε. Προφανώς όλοι ακούν την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να σου πω ότι αυτό βέβαια ισχύει σε όλα τα μαγαζιά. Ψήν που είναι γενικό, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Είναι δύσκολα, θα το συνηθίσουμε. Έλα, παιδιά. Παιδιά. Εντάξει, συνήθεια είναι εδώ. Έχουμε πάει σε Ουζερή να φάμε την Ελίνα και έχει λησάξει ήδη και τα τασάκια μαζί. Ναι, αυτό είναι. Και τώρα πεζομάτι, δεν τρέπεσε λίγο. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Θα τα συζητήσουμε όλα βεβαίως. 22-10-62-700, πάρτε μας τηλέφωνο, μας πείτε πώς σας φαίνεται το νέο μέτρο της πόλης μας. Κάτι που δεν ισχύει στην Αθήνα, έμαθα. Γιατί στην Αθήνα δεν ισχύει? Έλα, ντέπες εσύ. Στην Αθήνα δεν ισχύει παντού όπως ισχύει σε εμάς. Όχι, μωρέ. Αμέ. Έλα. Να γίνουμε Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα, βέβαια. Άντε. Δεν κατάλαβα, είμαστε Ευρώπη πλέον. Δεν είμαστε, πειράζει. Ευρώπη. Εμείς έχουμε κάτι καλύτερο που έχουν οι άλλοι. Τι έχουμε? Νέα τάκα πεσήματος. Ναι, ναι. Πάμε για ένα τσιγάρο. Γιατί κοιτάς ρε παιδί μου τα τσιγάρα. Ναι, 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 ναι. Καπνίστρια είναι, πάμε. Ναι, πάμε ένα τσιγάρο. Ναι, 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 ναι. 697-800-1048. Αριθμός Viber βεβαίως που το χρησιμοποιείτε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Όπου και να είστε. Πούστε ρε παιδιά πρωί-πρωί. Πούστε ρε παιδιά να πάει καλά η εβδομάδα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έκανα μια ωραία μεσημεριανή σιέστα χθες. Είναι περίεργο.
Κανα τρία ώρα τέλος πάντων. Τι σχέση τα μεσημερινή, 6 ώρα έπρεπε να το σηκώνει κανένα. Εσύ από τις 4. Σηκώθηκα τις 7. Ήταν ωραία σιέστα. Ήταν παρατεταμένη σιέστα. Πώς μπορείς, ρε παιδί. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Πώς το πάει. Και ξυπνάω, παιδιά, προσέξτε τώρα, σπο... κάντε το λίγο εικόνα. Ξυπνάω και έχει στο σαλόνι κόκα από το βασιλείο. Τα μικρά όμως είχε. Μία μπουκιά. Ναι. Τρία έφαγα μέχρι να ανοίξω το μάτι, μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι ξύπνησα. Μετά λέει που συνειδητοποιήσω ότι ξύπνησα, δεν είχε μη κανένα. Μετά ναι, είχε κάτι μιλφέι, κάτι κορνέ εκεί. Πω, όπως σου λέω. Δεν φαντάζεστε τι ωραία έτσι αίσθηση είναι το να ξυπνά απόγευμα και να έχει γλυκό. Και που έχει τυφιάσει και λίγο το στόμα σου, έτσι. να κατέβει το γλυκό πιο όμορφα. Και μετά από ξενύχτη, Βασιλείου, καταπληκτικά παιδιά. Πάρτε κοκάκια, θα σα φτιάξουν τη μέρα και τη βδομάδα και όλα. Σε δύο καταστήματα στο Βασιλείο σας περιμένουν τα πιο φρέσκα γλυκά που έχετε φάει ποτέ. Να σου πω, ξενύχτη και ξύπνησε απόγευμα. Όχι, παιδί μου, σηκώθηκα το πρωί, πήγα και έφαγα μπραντς. Ναι, είχαμε και στο χωριό μας. Α, είχατε, ναι, το είδα το story. Ναι. Και πήγα σπίτι κατά τις 3. Να κοιμηθώ. 4 η ώρα έπεσα και ύπνο με τα παιδάκια μου εκεί πέρα. Εσύ, αλήθεια. Μπορεί να μου το επιδώσει και εμένα αυτό το πράγμα. Γιατί δεν επειδή κοιμάσαι εσύ, θα το συμπληρώσουμε εμείς. Όχι, είναι. Πώς μπορεί και κοιμάσαι το μεσημέρι. Άμα ξαπλώσει και κλείσει το μάτι, θα κοιμηθεί. Ξαπλώνω. Άμα το κλείσει το μάτι. Το κλείνω. Βάλε ένα ζόρι εκεί. Σε 20 λεπτά θέλω να φύγω. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είσαι άνθρωπος φυσιολογικός. Τι είμαι. Άμα κοιμάσαι και σήκωσαι, δεν σηκώνεσαι, βέβαια. Δηλαδή σε 20 λεπτά σε 20 λεπτά ταξιδεύει ήδη το μυαλό. Αν και να σου πω, κανονικά λένε οι ερευνητές, η μεσημεριανή σχέστα πρέπει να είναι μέχρι 20 λεπτά, να ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι. Παίρνεις όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι. Εγώ ξέρω ότι η μεσημεριανή σιέστα στη ζωή μου με έχει βοηθήσει να αναπτυχθώ τόσο πολύ. Δηλαδή και το ύψος που πήρα, μου έλεγε ο γεωπαιδίατρος, είναι από τον ύπνο που έγινε τα μεσημέρι. Το κοροϊδεύουν. Από μικρή. Αφού η αυξητική ορμόνη είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Και αυτό με έχει βοηθήσει. Όλες τις ορμόνες που υπάρχουν σε ύπνο, εγώ την έχω πάρει, παιδιά. Δεν είχα πει ορμόνη για ορμόνη ύπνου. Τι έκανες, πώς πέρασες Σαββατοκυριακό? Δεν έκανα κάτι, έχω το μικρό άρρωστο. Α, τι έχει. Έκανα κάτι δέκατα, λίγο βήχα. Α, αυτά. Παιδιά όλοι είναι άρρωστοι, όλα τα παιδάκια είναι άρρωστα, να προσέχετε. Δεν έκανα κάτι σπίτι και του φτιάχνα γλυκά. Του φτιάχνες, επειδή το παιδί ήταν άρρωστο, δεν κάνει τρώει γλυκά. Κέικ. Δεν κάνει. Θέλει φιδέ, θέλει τέτοια. Δεν έφαγε. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν τα τρώει. Εσύ τα φτιάξα γλυκά. Εγώ έφτιαχνα. Τι γλυκό έφτιαξε. Έφτιαξα κέικ και γαλακτομπούρικο. Έφτιαξε γαλακτομπούρικο εσύ. Ναι. Πλάκα κάνει τώρα. Όχι. Αλλά δεν σε έβαλα, το ξέχασα. Συγγνώμη, τι εννοεί, το σιρόπιασε κιόλα. Το σιρόπιασα, άνοιξα το φύλλο. Όχι, δεν άνοιξα εγώ δικό μου φύλλο, έτσι μου πήρα. Ναι. Έτοιμο και εγώ στο κρατοπύργο. Ναι, σιγά μην κάτσω να φτιάξω. Ναι, φίλο. Και την κρέμα όλα με σιμιγδάλι, όλα και γαλατάκι, Γάλα, σιμιγδάλι, ανακάτεμα να γίνει εκεί η κρέμα κτλ. Μετά στο μίξερ, όλη τη διαδικασία. Άνοιξε τα φύλλα, τα άσυρα. Τι έχει πάθει. Τι έπαθα. Ξέρω εγώ. Τι να σου πω, λίγα μου, δεν ξέρω. Οι εποχές είναι δύσκολες, πρέπει να μάθει να μαγειρεύει. Παιδιά, τι λέει το παλικάρι εδώ, ο Χριστός και η Παναγία. Οι καλύτεροι σεφ άντρες δεν είναι. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Διάβαζα κάτι συνταγές εκεί του Πετρετζίκη. Και λέω, δεν μου άρεσε πώς τα λέει. Και ποιον πήγες, στην Αργυρό? Όχι, δεν πήγα σε κανέναν. Δηλαδή, κράταγα τη συνταγή του Πετρετζίκη, αλλά έβαζα τα δικά μου. Α, μάλιστα. Δηλαδή, έλεγε μία βανίλια. Έβαλα τρεις. Βανίλια και εγώ βάζω φουλ. Έλεγε τρία αυγά. Ναι, ναι. Κοίταγα το μείγμα, δεν μ' άρεσε. Λέω, βάλα δύο. Ναι, ναι. Κοίταγα τη σιμιγδάλη με το γάλα, δεν μ' άρεσε. Βάλε λίγο ακόμα. Δηλαδή, το πήγαινα και λίγο με το μάτι. Με το μάτι, σαν την νοικοκυρά, μπράβο. Ναι. Τι σπάθη, παιδάκι μου. Έλεγε μια πρέζα αλάτι. Ναι, πώς πρέζες έβαλες? Μισή, δεν ήθελα πολύ αλάτι. Ήθελα να μου γλυκίζει λίγο. Ναι. Το πήγαινα με το μάτι, δηλαδή. Είμαστε καλά, Παναγία μου. Εντάξει, παιδιά, εγώ γύρισα 6 το πρωί το Σάββατο και ο γιος έφυγε για τον Μπούρεκο. Τώρα τι να σας πω. Ο καθένας όπως τη βρίσκει, δεν είναι θέμα. Βρες το λάθος τώρα. Τι να πω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Cafe Morning Show στον αέρα. Ελίνα Παπίλα. Γιώργος Καρτελιάς, πρωινό Δευτέρα. Καλή τσακαρό Δευτέρα, παιδιά. Καλή λοιπόν, Δευτέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου. Κυρίες και κύριοι, αν έχεις γενέθλια σήμερα, λειτουργείς με βάση το ένστικτό σου. Συνήθως είσαι εκείνος που έχεις ιδέες για να κάνεις τη δουλειά όλων πιο εύκολη. Η ισορροπία μεταξύ του συνειδητού και το υποσυνείδητό σου ξεχωρίζει. Σαν σύντροφος είσαι πανέξυπνος. Βέβαια, είσαι απίστευτα ήρεμος. Ό,τι και να συμβαίνει δίπλα σου. Έχεις έντονη δημιουργικότητα, η οποία χτυπάει κόκκινο, αλλά δυσκολεύεσαι παρόλα αυτά να φτάσεις τα πράγματα μέχρι τέλους. Άρα τα παιδιά που γεννηθήκανε σαν σήμερα, όταν γίνεται καυγάς, είναι τόσο ηρεμία που εκνευρίζει περισσότερο τον άλλο. Αυτό που τσακώνεσαι μόνος στο τέλος. Χρόνια πολλά στο Στέλιο το Ρόκο που σήμερα τα γενέθλιά του. Ακούσαμε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι του. Το έμεινε εδώ. Όπως επίσης 50 ετών γίνεται σήμερα η Τζένιφερ η Άνιστον. Είναι 50, που έκανε και παρτάρα και πήγε και ο Μπρατ Πιτ στο. Έμαθα ακάλεστος, αλλά τον υποδέχτηκαν με τα δόξες και τιμή. Είναι σαν να έχει γενέθλια ο Μπραντ Πιτ.
Λοιπόν, πράγμα. Σαν σήμερα, σήμερα γιορτάζει ο Βλάσιος και η Βλασία από το λατινικό όνομα Βλάσιους, το οποίο προέρχεται από το λατινικό επίθετο Blesius, που σημαίνει ψευδός. Ψευδός. Τραυλός. Άρα ο Βλάσιος είναι ο ψευδός. Ωραία, παιδί μου. Χοντρικά. Σήμερα είναι του Βλασίου του Ιερομάρτυρος, ο οποίος είναι και πολιούχος, ο Άγιος Βλάσιος, του Ξυλοκάστρου Κορινθίας. Α, Ξυλοκάστρο. Σήμερα γιορτάζουν εκεί. Έχει πάει στο Ξυλοκάστρο. Δεν έχω, έχω περάσει, δεν έχω καθίσει όμως. Και είναι πολιούχος τους. Πάνω από τα, κάτι είναι κάτω από τα Τρίκαλα Κορινθίας. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία λύκη. Έχω περάσει, αλλά ήταν χειμώνας, οπότε ήταν περίεργα. Επίσης γιορτάζει η Θεοδώρα σήμερα, η Δώρα, η Δωρούλα, η Ντόρα, η Αυγή, η Αυγούλα. Α, ναι, με αστερίσκο. Με αστερίσκο, βέβαια. Κάποια παιδιά γιορτάζουν. Διεθνή ημέρα γυναικών και κοριτσιών στην επιστήμη. Ναι. Ναι, σήμερα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ πάντα, σήμερα λιγότερο από το 30% των ερευνητών είναι γυναίκες. Διάβαζα ότι μία και γιατρός, επικεφαλής μιας ομάδας ερευνητών, νομίζω στην Ολλανδία, στην Ελβετία, Ελληνίδα, ναι, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στο να βρουν το φάρμακο ενάντια στον καρκίνο. Άντε. Και είναι γυναίκα και είναι, γυναίκα και είναι και Ελληνίδα και μπράβο και της. Και μπράβο μας. Αν και έχουν βγει ιστορίες και φήμες, λένε ότι έχουν ανακαλυφθεί αυτά τα φάρμακα. Καλά, ναι, ναι. Δεν μπορείς να τα μάθουν. Και έχουν πέσει και τα αεροπλάνα και έχει γίνει διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ναι. Διεθνή ημέρα κατά τη επιληψία σήμερα και Ευρωπαϊκή ημέρα του 112. Α, ναι, για το νούμερο της ανάγκης. Που δεν το ξέρει κανένας. Που κανείς δεν ξέρει, λέει, ότι αυτό είναι το νούμερο που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό το νούμερο. Τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους εξακολουθούν να αγνοούν το 112 για να το χρησιμοποιήσουν. Στην Ελλάδα, το 94% των Ελλήνων δηλώνει δεν το ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Έλεγα εγώ στο παιδί μου μια μέρα. Αν τυχόν, ας πούμε, συμβεί κάτι στο σπίτι, πάρουμε φωτιά, θα πάρει το 199. Ναι. Το έγραψε σε χαρτί. Αν πάθω κάτι, θα πάρει το 166. Αν χρειαστεί μια έκτακτη ανάγκη, θα πάρει το 112. Ωραία. Τι θα πάρουμε, παιδί μου, αν πιάσουμε φωτιά? Το 100, ναι, μου λέει. Όλα είναι το 100. Το 100. Θα πάρω το 100 και θα σε προωθήσουν. Το 100 δεν το παίρνουν στην οικία τη Ελλήνα. Πάει πολύ συχνά από μόνο του. Το 112, να ξέρετε ότι λειτουργεί και ταυτόχρονα ενημερώνονται οι υπηρεσίες αστυνομία, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ σε κάθε χώρα με το 112. Δηλαδή θα πάρω εγώ τώρα 112 εδώ και θα κινητοποιηθούν π.χ. στην Ιταλία. Όχι, ρε παιδί μου, στην Ιταλία έχουν πάλι το 112. Αλλά αν πάρει 112, θα σου ειδοποιηθεί η πυροσβεστική, α πούμε, αν δεν θυμάσαι το 199. Αν θες το ΕΚΑΒ. Πάλι το 112 πάρει εσύ. Καλά, από την Ιταλία θα έρθει πιο γρήγορα. Λοιπόν, εθνική μέρα, καθαρίστε τον υπολογιστή σας από ό,τι άχρηστο έχετε μέσα, φωτογραφίες, ήχους. Σάμια, κοτόπουλο με φούρνο. Μπράβο, γυρίστε το πληκτρολόγιο ανάποδα και βγάλετε ένα selfie. Τι έβγαλα σήμερα από το πληκτρολόγιο. Εθνική μέρα, κάνε ένα καινούριο φίλο. Σήμερα. Ναι, 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 ναι. Γνώρισε ένα καινούριο φίλο, μια καινούρια φίλη. Α, ωραίο αυτό. Δηλαδή βγαίνει στον δρόμο, πες μια καλημέρα. Αν τύχει να σου πει κάποιο, κάνε τον φίλο σου. Αν τυχόν σου πει. Αν τυχόν και σήμερα είναι εθνική μέρα, φορά άσπρο πουκάμισο ή t-shirt. Α, δεν μου το πες να βάλω, φορά μπορντό. Και εγώ μαύρο. Και πουτόδα. Γενικά το άσπρο δεν το έχω πολύ, λερώνει. Ούτε εγώ, ούτε στην κάλτσα δεν το έχω το άσπρο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Στράτο. Πούστε, ρε παιδιά, λέει. Πούσε, καλημέρα. Στράτο, πούσε. Καλημέρα στη Λευκοθέα από τις Μιλιές. Καλή εβδομάδα στο Ζουνιάρη. Καφιλιά μας στέλνει η Λευκοθέα. Ο Κώστας, καλημέρα από Δράμα. Ο Κώστας, βεβαίως, μας κάνουν bullying, λέει, στους καπνιστές. Καλημέρα στον Αντώνη και στον Κώστα. Τώρα που λες για τους καπνιστές, με το ηλεκτρονικό. Ναι, καλημέρα στο φίλο που μας έστειλε μήνυμα στο Messenger, ο Νίκος. Ναι. Και λέει ότι όταν, λέει, 100 άτομα στο μαγαζί καπνίζουν, λέει, ηλεκτρονικό τσιγάρο, βγαίνει πιο πολύ καπνός ακόμα, ναι, και από την καπνοδόχο. Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται το ηλεκτρονικό. Αυτό που μπαίνει το τσιγάρο. Αυτό απαγορεύεται όπως και να έχει. Το ξέρω σίγουρα γιατί καπνίζαμε μαζί το Σάββατο. Το ηλεκτρονικό νομίζω δεν επιτρέπεται. Έχω αυτή την αίσθηση. Ούτε αυτό. Έχω αυτή την αίσθηση. Αυτό βγάζει πιο πολύ ντουμάνι από το τσιγάρο. Ναι, αλλά δεν έχει πίσα και νικότινη. Ναι, παιδί μου, δεν σε ενοχλεί τόσο, αλλά βγαίνει από τα. Μου ανοίγει την πόρτα, δηλαδή έχω δει αυτοκίνητο να καπνίζει. Αν πάρετε ηλεκτρονικό, πάρετε με cheesecake, είναι πολύ ωραίο. Με cheesecake. Ναι, ναι. Με μπισκότο να πάρετε. Με cheesecake λοιπόν, καραμέλα. Και ήμουν στα φανάρια, ρε παιδί μου, και βλέπω έναν τύπο καπνίζει ηλεκτρονικό. Και ανοίγει λίγο το παράθυρο. Oh. Έβγαινε. Ναι. Λε και είχε ψισταριά. Του είχε πάρει φωτιά το παϊδάκι. Ναι. Και έγινε λεμόνι, λέγα, σβήσει. Και έβγαινε ντουμάνι από παντού. Για να βρούμε τον φίλο του Στράτου, έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα. Για να δω τώρα, γιατί μου έκανε εντύπωση που μου πήγε το Survivor. Έχει ανωδικές στάσεις τα νούμερα. Τι λέει, παιδί μου. Ναι. Εγώ έβλεπα, καταρχάς να σας πω ότι πήρε βραβεία πάρα πολλά. 7 στον αριθμό. Το The Favorite του Λάνθιμου χθες τα μπάφτα. Πήραμε. Ναι, ναι, πήραμε. Πάμε full για Όσκαρ. Δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος θα σαρώσει τα Όσκαρ. Είδα το τρέιλερ της ταινίας. Εντάξει, δεν συγκινήθηκα να το δω. Εντάξει, φαίνεται μεγάλη παραγωγή. Όχι, φαίνεται μεγάλο έργο, αλλά δεν συγκινήθηκα να το δω. Ναι, ναι. Πήρε καλύτερη ταινία, πήρε το Ρώμα του Αλφόνσο Κουαρόν.
Ποιο πήρε, για να δω ποιε πήρε. Α, πήρε πρώτο γυναικείο η Ολίβια Κόλμαν του Λάνθιμου. Καλύτερη βρετανική ταινία πήρε η ταινία του Λάνθιμου. Επίσης πρωτότυπο σενάριο. Πήρε πολλά. Μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο. Και η Β' γυναικείου, η Ρέιτσελ Βάις που μου αρέσει και πάρα πολύ. Πάρα πολλά πράγματα συνέβησαν σε αυτό το Κύριακο βεβαίως. Εγώ βλέπω το Μητσοτάκη που έκανε tour και που κάπου πήγε στην Κοζάνη και του δώσαν τσίπουρο να πιει και λίγο. Ζαλίστηκε. Ναι, ναι. Δεν είναι μαθημένο μόνο. Ναι, δυνατό το τσίπουρο λέει. Πω, φαντάζεσαι και τι γίνεται. Καλημέρα στη φίλη τη Γιώτα, δυστυχώ ο στράτο δεν το σκονιωτάκι μου. Για να βρούμε τον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, βρε Νεφέλη. Δυνατό λέει. Το βλέπω δυνατό το. Και λέει, πιες ακόμη ένα. Λέει, πρέπει να βγάλω λέει, μια ομιλία μετά. Δεν γιατί... μπορώ. Εσύ, για σκεφτείτε λίγο τώρα, χωρίς πλάκα. Για φαντάσου να πίνανε, πλακώνανε στα τσίπουρα και να μετά να μιλάγανε. Ναι. Ξείς, όσοι κατεβαίνουν στην πολιτική, σε εκλογές γενικά, από τώρα ξεκινάει το τουρ με φαγητά, τσίπουρα και τέτοια. Αυτά τσάμπα είναι, έτσι. 10 κιλά παίρνουν ο υποψήφιος κάθε φορά που είναι να κατέβει. Αυτά είναι τσάμπα. Τώρα Μητσοτάκης να πλήρωσε το τσίπουρο, ξέρω εγώ. Όχι, δεν λέω και το τσίπουρο, λέω και τα τραπεζώματα και όλα αυτά. Δεν λέω, το τσιπουράκι, το τσίγκρουσμα δεν είναι κάτι. Ναι, τσάμπα εννοείς από τα μαγαζιά. Όχι. Κατεβαίνει τώρα. Δηλαδή κατεβαίνω εγώ αύριο στις εκλογές. Ναι. Και θέλω να πάω να κάνω tour τώρα στα μαγαζιά. Και να κερνάω φαγητά, δεν πληρώνω. Δεν μπορεί. Τι είναι, μπάτσελορ είναι. Δεν το κάνουν μεταξύ του τώρα τα μαγαζιά. Δεν πάει σε ένα μαγαζί που τον ψηφίζει. Τοποθέτηση προϊόντο. Ναι, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, μόνο αν είναι influencer. Δεν βγάζει selfie και έχει δίπλα το. Άμα είναι και influencer, κάτι γίνεται. Το αρνί. Άμα δεν είναι. Ambassador δεν γίνεται. Ή το καναπεδάκι. Τι. Σαρτά τι βγάζει ο καθένα. Μετά τον Πέτρο Ιακωβίδη και τα βράδια ξημέρωτα, ερχόμαστε παιδιά με τα ζώδια τη ημέρα. Έχουμε τα άστρα και τα ζώδια που μα φέρνουν εμπόδια. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καταλάβετε ποιο ζώδιο θα επιδύσει και σήμερα η Ελίνα για να κερδίσει την υπέροχα δώρα και τούρτες από το Βασιλείο σήμερα δίνουμε. Ναι. Από σήμερα δίνουμε τούρτες. Ετοιμαστείτε. Καρδιά, κόκκινες, red velvet, ό,τι αγαπάει ο καθένας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ερμής στους Ιχθύες. Από χθες έχει μπει ο Ερμής στους Ιχθύες. Σε μια θέση που δεν μπορεί να εκφραστεί και να λειτουργήσει έτσι όπως θα έπρεπε. Είναι εγκλωβισμένος ο Ερμής εκεί. Τον Ερμή τον καημένο. Πολλά τα μυστικά. Με ποια τα έχει ο Ερμής. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πολλά τα μυστικά που υπάρχουν γύρω μας, μπόλικη η αφηρημάδα και αρκετά τα ψέματα τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν ψέματα. Ωστόσο, η επικοινωνία και οι μετακινήσεις θα φέρουν ευκαιρίες σε ταύρους, καρκίνους, παρθένους, σκορπιούς, εγώκερους και ηχθείες. Α, εμείς σήμερα θα μάθουμε τα μυστικά ή θα λέμε μυστικά. Εμείς θα μάθουμε ότι αυτοί μας έχουν μυστικά. Κατάλαβα. Αλλά τι μια χαρά θα περάσουν. 22-2-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας μόλις καταλάβετε ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Σκορπιός. Έτσι, μπαμπά, να τελειώνουμε. Έχεις κουραστεί αρκετά ως πολύ. Αυτή την περίοδο και είναι ίσως η καλύτερη στιγμή να πάρεις την απόφαση να ασχοληθείς με τον εαυτό σου περισσότερο. 28. Τα ποτέ σου. Πρέπει να ασχοληθώ λίγο με τον εαυτό. Κάνε κανένα μανικιούρ, κάτι. Α, δώστε μου λίγο χρόνο. Εγώ καιρός. Σήμερα θα έχεις αρκετή ένταση μέσα σου καθώς θα περιμένεις απαντήσεις που εδώ καιρό και καιρό περίμενες με μεγάλη αγωνία. Να είσαι ψύχρεμος. 24. Δίδυμη. Λύσεις σε οικογενειακά σου ζητήματα θα σου φέρουν γαλήνη, ενώ ένα πρόσωπο από το περιβάλλον σου θα είναι αρρωγό σου σε όλα όσα σε στεναχώρησαν το προηγούμενο διάστημα. 28. Ρετάρω λίγο σήμερα. Κρυός. Να σου φέρω κάτι να τσιμπήσεις. Τα διλήμματα και οι προβληματισμοί σου θα υποχωρήσουν και θα λάβεις τη βοήθεια και την κατεύθυνση από πρόσωπα που σε νοιάζονται. 37. Στις καταλήξεις έχω ένα θέμα. Λέων. Στην κατά ποιον έχεις ένα θέμα. Σου τελειώνει, Γιώργο, σου τελειώνει το σάλιο. Έλα σε παρακαλώ. Σου τελειώνει το σάλιο. Θα επανεξετάσεις τη στάση σου σε κάποια άτομα που τον τελευταίο καιρό έχεις απομακρύνει από κοντά σου και θα βρεις τον τρόπο να δείξεις με λόγια και πράξεις ότι έχεις καταλάβει το λάθος σου. 11. Τοξότης. Θα αποσυντονιστείς κατά πολύ σήμερα, αφού από τη μία έχεις δουλέψει με το μυαλό πολλά πράγματα. Ωστόσο, απροσδόκητα γεγονότα θα σε βγάλουν από τον προγραμματισμό σου, θα σε δυσκολέψουν αρκετά. Το 13. Δεν δυσκολεύεται σήμερα. Ιχθύες. Ένα ταξίδι που θα κάνεις θα σε φέρει πιο κοντά στους επιθυμητούς σου στόχους που έχεις και θα σε κάνει να χαρείς. Στο οικογενειακό σου τομέα θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες. Το 23. Ταύρος. Η μέρα θα είναι σχετικά ήρεμη και χαλαρή για εσένα. Κάποιο πρόσωπο από το περιβάλλον σου θα σε πλησιάσει και θα σου προσφέρει ανέλπιση συμπαράσταση σε ένα ζήτημα που σε απασχολεί. Το 19. Καρκίνος. Θα να βολεύω. Θα ναι, δεν το έχω σήμερα. Δεν βολεύομαι σήμερα. Κάνε τη ζακέτα. Εσείς με ακούτε καλά όμως. Έλα να σου πω, βγάλε τη ζακέτα, δεν βολεύει η ζακέτα. Το βλέπεις το μικρόφωνο που πάει έτσι. Μην το κουνάς, το έχεις ρημάξει. Τι έλεγα τώρα, τον Παρθένο θα πω. Κακή επικοινωνία με άτομα του κοινωνικού σου περιβάλλοντος, διαφωνίες με κοντινά σου πρόσωπα, μα και προσωπικές δυσκολίες θα σε δυσκολέψουν αυτές τις μέρες. 30. Κάποιο δεν έχω πει εγώ από εδώ. Κάποιο δεν θα πει σίγουρα. Ας πω τον υδροχό. Ας το πούμε γι' αυτό. Η ημέρα αυτή θα είναι εκπληκτική για εσένα. Να ορίστε και ένα εκπληκτικό ζώδιο. Η εύνοια θα σε τυλίξει σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Κοινωνικά, επαγγελματικά, προσωπικά. Α. Το 18. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχω πει τον καρκίνο. Έστωνα. Θα νιώσεις πως δεν ικανοποιείσαι σήμερα, καθώς κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις θα έρθουν στα αυτιά σου και θα σε απογοητεύσουν. 44. Λοιπόν, 22-2-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας. Ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Για να τα έχω πει όλα, ρε παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά, εσύ? Καλή εβδομάδα, το ονοματάκι σου? Επίσης Μαριλένα. Έλα Μαριλένα μου. Καλώς λοιπόν. Μαρία και Ελένη δηλαδή. Ναι. Τι ζώδιο είσαι? Ορίστε. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι Λέων. Λέων. Λοιπόν, και τι πήδησε η Ελίνα? Το ζυγό. Μπράβο. Μαριλένα ή Μαριαλένα? Μαριλένα ή Μαριαλένα? Μαριλένα, γιατί και το Μαριαλένα είναι ωραίο. Λοιπόν, μήνες... Για, βοήθησα κι εγώ, τα έγραφα εγώ. Εσένα πώς σε λένε? Παρακαλώ, Γιώργο. Γιώργο. Καλώς το Γιώργο. Μισή τούρτα δική σου, μισή δική τη. Θα κάνω. Καλημέρα, σε καλά, γιατί τα έγραφα εγώ, εντάξει, κρυπτή πολύ δουλειά, εγώ την έκανα. Έβαζε τα τίκο, Γιώργο. Εμείς κάνουμε όλη τη δουλειά. Εμείς σημειώνουμε. Μα μας έχετε βάλει και μετά. Ναι, αλλά τα κότσια να πάρει τηλέφωνο η Μαριλένα τα είχε. Οπότε γεια σου, Γιώργο. Καλή εβδομάδα. Τις μονάδες της είχε. Έγινε καλημέρα, καλημέρα. Μείνετε στις γραμμές σας για τα δωράκια σας. Ζυγός, θες χρόνο και ελευθερία, γι' αυτό μια απόδραση ή η απόφαση ενός ταξιδιού θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις. Το νούμερο 5. Μας ακούτε και μέσα από το www.socafem.gr σε πάρα πολλές περιοχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στο Γιάννη από Πλωμάρι. Καλημέρα στη Φωτό, στη Φωτεινή δηλαδή. Καλημέρα στην Αναστασία, στη Χρυσούλα, στην Νικολέτα, στην Χρύσα, στο Γιώργο, στην Κατερίνα, στη Δήμητρα, στη Γεωργία, στον Κώστα. Πάρα πολλά φιλιά, παιδιά, μέσα στα παιδιά που έχουν στείλει μηνύματα στο Facebook, στο Σόκαφε με 104,8 βεβαίως, και στο Instagram. Και σήμερα η θερμοκρασία φτάνει τους 17 βαθμούς Κελσίου, δεν του φαίνεται. 17 φτάνει. Ναι, 17 φτάνει. Κάνει σήμερα κρύο, παιδιά. Σήμερα κάνει αυτός, κρύο. Δεν του φαίνεται, θα έχουμε καθαρό ουρανό. Θα ευχαριστηθούμε λίγο την ημέρα σήμερα, γιατί από αύριο ξεκινάνε τα φαινόμενα. Έρχονται, ναι, έρχονται. Ότι θα έρθουν μέχρι και χιόνια. Όντως. Δεν ξέρω να μας πιάσουν εμάς τα χιόνια, αλλά σε κάποιες περιοχές λογικά θα πέσει, ναι, και χιόνι, γιατί αρχίζουν οι θερμοκρασίες και πέφτουν. Δηλαδή από αύριο, τις πρώτες πρωινές ώρες, η θερμοκρασία θα είναι 9. Ναι. Ξεκινάμε με συννεφιές. Ναι. Η καλή βρόχα μας πιάνει εμάς Τετάρτη. Έχει βροχή. Θα έχουμε και βροχή, πολύ βροχή. Και θα έχουμε, λέει, και αέρα. Για να δω αέρα, θα έχουμε κάτι πενταράκια, βοριάδες. Θα τους έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάνε οι βροχές από Τρίτη βράδυ περίπου, μας πιάνουν, και μας πάει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σάββατο μας πάει με βροχή. Ναι, είναι το τελευταίο του, νομίζω. Όλοι αυτό λέμε. Ότι ήταν το τελευταίο του. Έχει κάνει καλό χειμώνα φέτος. Φέτος την ακούσαμε, εντάξει. Φέτος έχουμε κάνει χειμώνα φουλ, παιδιά. Οπότε ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Τι σημαίνει? Καλοκαίρι με 45°C. Όπου θα γίνει χαμός. Τι χαμός, θα πάρουμε βάλει αγκαλιά τα air conditioning. Τα έχουμε πάρει τώρα σαν ζεστά. Ναι. Μετά τα πάρουμε στα κρύα, ανάποδα το είπα. Καλημέρα στη Γογό. Καλημέρα στη φίλη που θέλει να ακούσει λίγο Βέρτη. Λέει να ισιώσουμε λιγάκι. Φιλάκια, μωράκια. Καλημέρα στο Θάνο. Πολλά φιλιά στο Ρέμο. Στο Ρέμο, λέω. Καλά, στον Εγκώστα που θέλει Ρέμο, μην απορείς. Καλημέρα και στο Ρέμο, βεβαίως. Το οποίο το Νάμος γίνεται Ρέμος. Ναι, μας το είπες αυτό. Α, μωρέ. Τι άμορε, το γράφανε τα site, το διάβαζα. Μόνος μου ήρθε. Ότι τον Άμος της Μικόνου θα γίνει Ρέμους. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την μπήκε συνέδρος, την μπήκε. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ξέρω, παιδιά. Αλλά επειδή πάει συνέχεια εκεί και οι Άραβες όλοι τον ζητάνε, το βγάλανε, λέει, το μαγαζί έτσι. Θα το βγάλουν μάλλον έτσι. Ναι, μήπως. Και καλά πάμε. Ρε, παιδί μου, δεν θα το λένε έτσι, ταμπέλα. Πώς λέμε, πάμε στο. Όχι, ρε, ακριβώς την ίδια γραμματοσυρά, απλά είναι Ρέμους. Κοίτα να δεις εσύ. Καλημέρα στο Γιάννη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης καλημέρα στον Κώστα. Πολλά φιλιά στον άλλο τον Κώστα, βεβαίως. Τρεις Κώστες, τέσσερις Κώστηδες. Ο Ευθύμης μας στέλνει την καλημέρα του. Η Βασιλική, ο Στάθης και ο Αλέξανδρος. Ο Νίκος και η Δέσποινα. Πολλά φιλιά και στη Δέσποινα. Και όπως είπαμε, προσοχή με τον καιρό, παιδιά, γιατί οι βροχές έρχονται. Δεν ξέρουμε, δεν έχουν βγάλει ονομασία ακόμα για το φαινόμενο που έρχεται τώρα με τις βροχές. Είμαστε στο Χ. Είμαστε στο Χ. Γιατί, ναι, δεν βγάζουνε? Τι να βάλω, ξέρω εγώ, τι να βγάλουμε από το Χ, για πες. Λαπάτσα. Έλα, μωρέ. Από Χ. Χλόι. Έρχεται η Χλόη. Έρχεται η Χλόη. Έρχεται η Χριστίνα. Έρχεται η Χαβούζα. Όχι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Στείλτε μας ονόματα για το καιρικό φαινόμενο που έχει τις επόμενες μέρες. Με τις βροχές. Να είναι, ναι, αποχή όμως, παιδιά. Αποχή όμως, παιδιά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλά και εμείς. Καλή εβδομάδα. Πώς πέρασε από τον Κυριακό? Μια χαρά. Μια χαρά. Για ακού λίγο. Για ακού λίγο τι σου αφαιρώνουν μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Δεν έχω πολλά. Όλα να στα χαρίσω. Δεν έχω πολλά. Ποιος το αφιερώνει αυτό σε έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα, Κωνσταντίνε μου? Νομίζω ξέρω ποιο είναι το πρόσωπο. Για πες το. Η Χούλια. Η Χούλια, πάρα πολύ ωραία, σωστός. Χούλια. Περίεργο, περίεργο όνομα. Πόσο καιρό είστε μαζί, έχετε σχέση? 16 μήνες. 16 μήνες. 6, γι' αυτό το θυμόμαστε. Απλά το χωρίς είναι Τουρκάλα και εγώ Έλληνας. Φαντάζομαι, κατάλαβες, θα κάνουμε και
Είναι η Τουρκάλα, εσύ η Έλληνα, θα πάτε στο Survivor. Ναι, ναι. Σε διαφορετικές ομάδες όμως. Εκεί πρέπει να υποστηρίξεις την ομάδα σου, Κωνσταντίνε. Σου έχει μάθει καμιά λέξη. Καλά πάντως. Επειδή έχω δουλειά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή ομάδα να έχετε. Καλημέρα. Γεια σας. Δεν ήθελε ο Κωνσταντίνος να το συνεχίσουμε. Αν τον έχει μάθει καμιά τουρκική λέξη έτσι περίεργη. Εγώ ήθελα να μάθω που γνωρίστηκαν. Τέτοια πράγματα ήθελα να μάθω. Στο καράβι. Καλή σας μέρα και πολλά φιλιά σε όλους. Μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα που μου στέλνει μήνυμα. Δεν θέλω τέτοια. Μου λέει τι θέλεις δηλαδή εσύ και δεν κατάλαβα τι είπα για να μου στέλνεις μήνυμα πρωί-πρωί. Είναι φίλος μου ο Κώστας. Είναι φίλος, δεν ξέρω τι εννοεί. Κώστας είναι ό,τι θέλει, λέει. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Έρχεται η Χιονάτη. Α, ωραίο. Η Χιονάτη. Ωραίο. Ναι, όνομα. Αλλά μετά, είναι, μετά, άμα έρθει άλλη καλοκαιρία, θα είναι η Φτανάνη. Είναι δύσκολη. Καλημέρα στη Μέρη. Έρχεται ο Χριστόφορος, λέει. Ο Νίκος λέει: έρχεται ο Χλαπάτσας. Ο Χλέμπουρας, λέει ο άλλος ο Νίκος. Ο Χλιμίτζουρας είναι πιο ωραίο. Ο Χαρίλαος, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα και στη Γογό. Ωραίο το. Αυτό που ποιο μου είπαν και μ' άρεσε. Η Χιονάτη. Η Χιονάτη. Άρεσε πολύ η Χιονάτη. Άλλο παραμύθι, έχουμε εποχή. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε. Αυτό με τη Χίνα ποιο ήτανε. Παραμύθι με Χίνα, εγώ δεν ναι, έχω. Ναι, εσύ που ανέβαινε πάνω στη Χίνα και ταξίδευε. Δεν το έχω αυτό. Από παλιό, πολύ παλιό. Έλα, εσύ. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα παραμύθια που λες εσύ. Εγώ ξέρω την κοκκινοσκουφίτσα, του Επτανάνου. Τι είδα στα χτωπούτα, τη Ραπουνζέλ. Όχι, είναι ένα. Του Πινόκιο, τώρα Χίνα. Όλγκινσον. Ήταν και παιδικό ρεση. Που ανέβαινε πάνω στη Χίνα που ήταν παιδικό. Έχω διαβάσει εκατοντάδες παραμύθια στα παιδιά μου. Με Χίνα δεν έχω πει. Τι α σου πω. Έχω πει την Αλεπού και το Κοράκι. Δεν ξέρω αν σου κάνει. Τι είναι αυτό. Ξέρω εγώ. Η Αλεπού και το Κοράκι. Ναι, μωρέ, τι? Που παίρνει το κοράκι το τυρί και η Αλεπού τη λέει. Τι του λέει, τι ωραίο που τραγουδά και του πέφτει το τυρί και το παίρνει Αλεπού γιατί είναι πονηρή. Δεν το θυμάμαι αυτό, συγγνώμη. Νίλς Χόλγκερσεν, λέει η Μέρη. Αυτό, κάτι τέτοιο. Νίλς Χόλγκερσεν, λέει ο Θάνος. Α, μπράβο, αυτό. Ναι, δεν το ξέρω, παιδιά. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, Αντρέα, τι κάνεις. Καλημέρα, ποιος είναι. Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Αντρέα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνουν και θα τα πούμε. Εγώ θέλω να σε έχω σαν άντε πάλι ο Αργυρός. Κοίτα να δεις ο Αργυρός. Από τον εαυτό μου πιο πάνω. Τα wake up, ο Αργυρός κάνει καριέρα. Να μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή πως για σένα μπορώ να πεθάνω. Αδίνει όλα για όλα, φίλε Αντρέα, και χρόνια πολλά ότι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Πολύχρονος. Κλείνουμε σήμερα. Τα 22. Τα 22. Η φωνή σου ακούγεται ότι είσαι μεγαλύτερος. Έχω βραχνιάσει λίγο γι' αυτό. Όχι, η φωνή μερικές φορές μπορεί να φαινόμαστε μεγαλύτεροι στη φωνή. Γιατί 40 είμαι, παιδιά, 40. Είναι η εμπειρία. Δεν σου είπα εγώ, παιδί μου. Στο ρύθμα στο χαλαστό. Δεν σου είπα εγώ, 22 δεν ακούγεται. Πήγα να το σώσω τώρα, γιατί μην το χάλασε. Δεν σώζεται. Σώζεται, γιατί είναι η ωριμότητα στη φωνή που έχουμε μερικές φορές. Είναι από τα πολλά πράγματα που έχει στο κεφάλι του. Και βγαίνει η ωριμότητα. Λοιπόν, η Γογό μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε αγαπάει πάρα πολύ και στο δηλώνει μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και εγώ την αγαπάω πολύ. Λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλά να περάσετε σήμερα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Έρχεται το Αγίου Βαλεντίνου, λοιπόν, που λέτε. Αν ρωτήσεις το έτερο νήμιση, τι δώρο θες για το Αγίου Βαλεντίνου και σου πει τίποτα, τι θα του πάρεις. Τίποτα. Εδώ είναι το θέμα, παιδιά. Εδώ είναι δικλίδα. Εδώ είναι το θέμα. Εδώ... Υπάρχει εταιρεία που σκέφτηκε τι πρέπει να πάρεις σε εκείνον ή εκείνη που θα σου πει τίποτα. Ναι, βέβαια. Αλλά είναι παγίδα, μεγάλη παγίδα. Γιατί ρωτάς τη γυναίκα τι έχει, ενώ βλέπεις ότι σου λέει τίποτα. Κάτι έχει. Άρα και το τίποτα κάτι κρύβει. Ναι, δεν μπορεί να μην πάρεις τίποτα το Αγίου Βαλεντίνου. Πώς θα γίνει δηλαδή. Γιατί ρε παιδί μου, πες, εγώ δεν πιστεύω το Αγίου Βαλεντίνου. Ούτε εγώ πιστεύω, αλλά ένα δωράκι δεν είναι κακό. Να σου πάρουνε, όχι να πάρεις. Εγώ γιατί να πάρω. Είδες γιατί να πάρει ο άντρας. Γιατί είναι παίρνει. Πολύ ευτυχισμένος που μπήκα στη ζωή του. Α, εσύ δεν είσαι ευτυχισμένη. Είναι δηλαδή. Πολύ ευτυχισμένος που με γνώρισε. Αυτό δεν το καταλαβεί. Ο άντρας του Αγίου Βαλεντίνου πρέπει να πάρει ένα δωράκι. Λοιπόν, έστω και μικρό. Όσοι απαντήσουν τίποτα, σε όσους μάλλον απαντήσουν τίποτα, έχω δώρο που θα πρέπει να πάρετε που το έβγαλε εταιρεία πρόσφατα και έχει γίνει ανάρπαστο. Έλα. Βέβαια. Το τίποτα πλέον έχει δώρο. Το τίποτα υπάρχει. Καλημέρα στον φίλο τον Νάσο που λέει γυναίκα, τι έχει μαγειρέψει για φαγητό. Τίποτα. Μα και χθες τίποτα είχες, μαγειρέψα για δύο μέρες. Και εγώ παιδιά Σαββατοκύριακο το τίποτα ήρθε και τίποτα, έγινε. Ναι. Πάλι καλά που έχουμε το Γιωργατζή και μπορούμε να παραγγείλουμε φρούτα, λαχανικά, γιατί φτιάχνει μια φρουτοσαλάτα, άντρας είσαι. Ναι. Τα φρούτα τα καθαρίζεις, μην τα τρως με τη φλούδα. Και βεβαίως αν είσαστε και σε διατροφή, πάρα πολύ ωραία ξεκίνησα εγώ τώρα και διατροφή σήμερα. Και επειδή διάβασα Σαββατοκύριακο, ναι, διάβασα. Τα κολοκυθάκια, να ξέρετε, τα βραστά κάνουν φοβερή. Πώς σου πω, όχι υποδιάλυση, πώς το
έλεγε μέσα το άρθρο. Ποιο? Τι έλεγε? Ότι βοηθάει στο να. Κάνει κάψη. Είναι τα κάψη. Επίπεδα τη ινσουλίνη τέτοια που και με κορεσμό και κορεσμός έρχεται, αλλά σε βοηθάει για να κάτι κάνουν τα κολοκύθια τα βραστά, που σε βοηθάει να χάσει κιλά τέλος πάντων. Τα τρως. Τα τρως τα κολοκύθια. Να δούμε το αποτέλεσμα. Να μου αρέσουν, παιδιά. Από σήμερα ξεκινάω, πήρα από τον Γιωργατζή φοβερά κολοκύθια. 22-283-073 ή κρυεζό το 71 και βρίσκεται ο Γιωργατζής να παραγγείλετε κι εσείς τα καλύτερα να έρθουν στην πόρτα σας με ένα μόνο τηλεφώνημα. Λοιπόν, η εταιρεία που αποφάσισε να βγάλει δώρο για εσάς που για όσους ζήτησαν τον Άγιο Βαλεντίνο τίποτα, σου λέει τι θέλεις, τίποτα, δεν θέλω κάτι. Μόνο την αγάπη. Αγάπη μόνο. Λοιπόν, έβγαλε ένα καταπληκτικό προϊόν το οποίο είναι μια συσκευασία δώρου που μέσα. Έχει τίποτα. Συγγνώμη. Είναι ένα κουτάκι. Που έχει μια συσκευασία. Πώς είναι, σκέψου ένα gadget που είναι μέσα σε μια ζελατίνα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι άδειο μέσα. Ναι. Και λέει nothing, nothing, λέγεται το δώρο. Forever. Exactly what you asked for. Ακριβώς το που ζήτησες. Και μέσα δεν έχει τίποτα. Και αυτό πωλείται για μία λίρα. Μία λίρα, μάλιστα. Μπράβο. Και έρχεται, και έρχεται, και έρχομαι εγώ τώρα. Όχι, όχι αγάπη μου, όχι αγάπη μου. Δεν ξεφτυλιστούμε έτσι εκείνη η ημερόμα. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έχω αγοράσει αυτό γιατί ταυτόχρονα είναι και έξυπνο και χιουμοριστικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε ρωτάω, Ελίνα μου, τι θα θέλεις στο Άγιο Βαλεντίνο? Δεν πιστεύω εγώ στον Άγιο Βαλεντίνο, Γιώργο μου, δεν θέλω τίποτα. Μάλιστα, ωραία. Έρχεται η νύχτα. Ναι, και ναι. Σου φέρνω εγώ το κουτάκι αυτό το ρότο περιποιημένο με καρδούλα πάνω κτλ. Στο δίνω. Ναι. Το ανοίγει. Ναι. Nothing. Nothing. Δεν έχει τίποτα μέσα. Ναι, ναι. Τι έχει συμβαίνει μετά? Συμβαίνει ότι καταρχάς κάνουμε κακό στο περιβάλλον γιατί έχουμε πλαστικές συσκευασίες οι οποίες μέσα δεν έχουν τίποτα. Όχι, οικολόγα έπεσα. Λοιπόν, είναι λάθος. Τι χωρίζετε την οικολόγα, πάμε στην επόμενη. Είναι λάθος αυτό. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται να μπει στη διαδικασία να πας να αγοράσεις κάτι το οποίο έχει μέσα το τίποτα. Δεν είναι ωραίο δηλαδή. Άρα, είναι σωστό. Άρα, τι ωραίο. Άρα, έχει. Ή δεν παίρνει τίποτα ακριβώς, ναι. Ή άμα μπει στη διαδικασία να ξοδέψεις, πάρε κάτι με οποίο σου τρώω τόπο. Εγώ, παιδιά, κατάλαβα από το προηγούμενο ότι οι γυναίκες όλες περιμένουν κάτι. Ναι. Στο μικρό, ρε παιδί μου. Ναι, 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 δεν έχει σημασία η αξία του δώρου. Ναι. Κάτι μικρό. Ο άντρας δεν πρέπει να περιμένει τίποτα το Άγιο Βαλεντίνο. Τι να περιμένει, μωρέ, ο άντρας. Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Είναι η μέρα των ερωτευμένων. Εδώ σε γενέθλια είναι... και δεν ξέρουμε τι να πάρουμε στους άντρες. Είναι η μέρα των ερωτευμένων. Ναι. Δεν λέει η μέρα του ερωτευμένου άντρα προς τη γυναίκα. Άμα πάρω εγώ εσώρουχα, ας πούμε, για τον εαυτό μου, ή μου πάρει ο άντρας μου εσώρουχα, Αντώνης, είναι και εκείνου δώρο. Καταλαβαίνεις. Όχι, αυτά θα παίρνω εγώ για να τα ευχαριστηθώ εγώ. Αυτό σου λέω. Λέμε τώρα. Αυτό σου λέω, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι και εκείνου. Οπότε αν εκείνος πάρει δικό του εσώρουχο, αν εγώ του πάρω εσώρουχο. Δεν το ευχαριστηθείς εσύ. Δεν το ευχαριστιέμαι εγώ. Γιατί? Δεν είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Μα δεν θα ανοίξει το εσώρουχο. Δεν του πάρω βεντελένιο κόκκινο εσώρουχο, του πάρω. Μα όχι. Είναι δυνατόν. Ένα μποξεράκι που πάρει περιποιημένο όμορφο με κίντερ έκπληξη. Έλα, σε παρακαλώ. Θα έρθει να δούμε το ματσάκι, ρε. Άρε, φίλε, δεν γίνεται. Μπαντόφλα από τη γυναίκα, ε. Ποιο μόνο την υπολογίζει αυτή? Έχω σιδέρωμα. Έλατε. Εκεί μα έχετε καταντήσει, εκεί. Ναι, 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 εμεί φταίμε. Εσεί φταίτε, εγώ φταίω. Λοιπόν, και είχαμε και μάτσα χθε. Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, μάλλον Ολυμπιακό. Πόσο? Πόσο λες? Κάτσε, νομίζω κέρδισε. Νομίζω 0-0 ήρθε, όχι. Όχι, όχι. Για πες. Κέρδισε κάποιο. Ολυμπιακό? Όχι. Το είπα, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Κέρδισε 3-1 ο ΠΑΟΚ. Α, παίζανε πάνω στη Τούμπα. Παίζανε πάνω. Κέρδισε η ΑΕΚ χθες όμως. Στον Όφι. 1-0, ναι. Βέβαια. Είχατε χαρά στο σπίτι, ε! Είχαμε χαρά γιατί μετά έβλεπαν ένα άλλο ματς. Ποιον το οποίο τον ήταν. Τον Ατρόμητο λέμε, δηλαδή. Όχι, όχι, εξωτερικού. Ήταν Μάντσεστερ με κάποια άλλη. Ναι. Που κέρδισε η Μάντσεστερ με 6, νομίζω, 0, 7-0. Κάτι τέτοιο. Και τι γίνονταν στο σπίτι? Δεν προλαβαίνανε να βλέπουν τα γκολ. Δεν προλαβαίνανε, κάνανε επανάληψη. Εσύ με την Νίκη Τσάκ πέρασατε καλά στο σπίτι? Κοιμόμουν, ήταν πάνω στη σιέστα. Βλέπει ο γιος μου πολύ μπάλα, είναι πολύ ποδοσφαιρόφιλο. Ο γιος μου πλέον. Ναι, καλά κάνει. Ναι, βλέπει και μιμείται στο σπίτι πώς πέφτουν οι παίκτες. Κάθε φορά που παίκτη ένα πέφτει, πέφτει και το παιδί μου. Το ξέρω ότι υπάρχουν μαθήματα στο εξωτερικό τα οποία. Για να πέφτουν, ναι, σωστά. Πώς να πέφτει σωστά για να φανεί σαν φάουλ. Ναι. Και έλεγε, στο τζατζάρισμα. Έλεγε για έναν παίκτη, λέει: μαμά, ο Πεφτούνης έπεσε έτσι. Ο Πεφτούνης. Λέω: κοίτα, όνομα που του δώσαν του ανθρώπου, ρε παιδί μου, και τελικά τον λένε αλλιώς. Πώς τον λένε? Δεν ξέρω πώς τον λένε. Τον λένε Πεφτούνη όμως οι άνθρωποι που βλέπουν μπάλα. Ή απ' έξω. Λέω: αγόρι μου, μόνο εσύ τα ξέρει αυτά. Το παιδί μου. Ο Πεφτούνης λέει: όλο πέφτει, ρε μανά. Αλλά δεν ξέρω ποιο παίκτη είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, και γίνεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ζιγούλια στο καφέ Morning Show, γιατί τα ανέκδοτα έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Ναι, παιδιά, τα ανέκδοτα βεβαίως. Πάρα πολλοί κόσμος βλέπει τα ανέκδοτά μας. Μου έδωσε εμένα όταν πήγα Θεσσαλονίκη. Ήθελε να μου πει ο Πέτρος ο Ιακωβίδης ανέκδοτο, το οποίο το ανεβάσαμε το βίντεο και το έχετε. Έχει σαρώσει το βίντεο του Ιακωβίδη. Έδωσε λοιπόν το δικό του ανέκδοτο στο Morning. Τώρα ήρθε η σειρά του. Του
Για ακούστε λίγο του αγαπημένου μας φίλου και αυτού. Για ακούστε. Γιώργο, καλημέρα. Για άκου λίγο αυτό, φίλε μου. Ναι, ναι, ναι. Μετά από μια νύχτα αχαλήνο του σεξ μεταξύ ελέφαντα και μυρμηγκιού, ο ελέφαντας δεν αντέχει, κλατάρει και ψοφάει. Απευθείας το μυρμήγκι σκέφτεται, όχι ρε παιδιά, τι έπαθα. Για μια νύχτα σεξ θα σκάβω για μια ζωή. Καλημέρα, Ηλία. Γεια σου, Ηλία. Ο Ηλίας ο Βρετός, το αγόρι μας, το αγαπημένο. Ελπίζω να το κατάλαβες ανέκδοτο. Βέβαια το κατάλαβα. Δόξα τω Θεώ, πάλι καλά. Αν είναι δυνατόν. Πάλι καλά. Και βέβαια, μία που λέμε για ζευγάρια, μαλλιά, γιατί και το μαλλί και το νηφικό μαλλί είναι πολύ must, που πρέπει να το φτιάχνετε εσείς οι γυναίκες, είστε ο Idols. Βέβαια, γιατί τι σε κόβει εσένα για το νηφικό το μαλλί. Δεν με κόβει, απλά διάβαζα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και λέω, κάτσε να δω πώς θα το σκεφτεί μια γυναίκα. Ναι, ναι. Ερχόταν ο καλός σου. Ναι. Και σου έλεγε, Ελίνα μου, έχουμε σχέση περίπου 3 μήνες, δεν έχουμε ολοκληρώσει. 3 μήνες. Ναι, 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 ναι. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη σχέση μας κτλ. Έχουμε μείνει μόνο στα χαδάκια φυλάκια. Ναι. Και θα ήθελα να ολοκληρωθεί αυτή η σχέση μετά το γάμο μας. Από την ήθελα γάμου να γίνει, ναι, η πρώτη, ναι, φορά. Ναι, 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 ναι. Μπίμπερ, ας πούμε, Baldwin. Μπράβο, μπράβο, ναι, μπράβο. Πώς θα το βλέπεις, πώς θα το παίρνεις. Εγώ όταν είδα αυτό του Μπίμπερ, σου είπα, ήμουν εντυπωσιασμένη από αυτό το αγόρι μια φορά, τώρα τον έχω βάλει στην καρδιά μου. Στην καρδιά σου τον έχεις βάλει, μάλιστα. Για θρησκευτικούς λόγους θα πήγαινε αυτό. Πιστεύει πολύ στο Θεό. Ναι, ο Μπίμπερ. Από το απαγορεύει την Εκκλησία να υπάρχουν προγαμιαίες σχέσεις, βεβαίως. Για θρησκευτικούς, γιατί την αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να την ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Και οπότε σου λέει είναι ωραίο. Δηλαδή, λακία πέρασε, θα πεις, κοίτα, να ήταν κάτι normal. Ναι. Δεν το διάβαζα εγώ, ναι, δεν υπήρχε λόγος. Για πες τι, για ποιο λόγο. Λοιπόν, για ποιο λόγο πιστεύεις, θα σου λέγε ο Αντώνης, Λίνα μου, πρώτη νύχτα του γάμου σεξ. Δεν έχει πριν καθόλου τίποτα. Κοκό μηδέν. Κοκό μηδέν, μάλιστα. Κοίταξε, αν δεν ήταν αυτά που σου είπα, ναι, τι έχει άλλη. Γιατί να παντρευτεί εμένα, όχι. Έλα, ναι, ποιος ο λόγος. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι, δεν είναι. Γιατί θέλει να με ξεχωρίσει. Γιατί με βλέπει διαφορετικά. Σε βλέπει διαφορετικά. Πιο συγκεκριμένα, 27χρονη που λέτε, γνωριστήκανε με τον σύζυγό της περίπου πριν 8 μήνες. Ναι. Όπου αυτός είχε μονήσεις παραδόσεις. Μπράβο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να της πει ότι. Ο 32χρονος να της πει ότι θα ήθελα να έχουμε σεξουαλική επαφή μετά την πρώτη νύχτα του γάμου. Ναι, δεν είναι αυτό. Εκείνη σου λέει, δεν έχω εγώ πρόβλημα. Ίσα-ίσα που οι φίλοι, οι συγγενείς λέγανε μπράβο, θαυμάζαν το ζευγάρι για αυτό το πράγμα. Την υπομονή του γαμπρού που μπόρεσε να αντέξει όλο αυτό το διάστημα μέχρι. Α, το ξέραν όλοι δηλαδή. Είχε γίνει ντελάλι. Ναι, 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 ναι. Δεν το ξέραν όλοι ότι θα κάνουν σεξ την, ναι, πρώτη νύχτα του γάμου. Περίμεναν όλοι το σεντόνι. Η νύφη βέβαια ένιωσε αυτό που είπες και εσύ, ξεχωριστή, διαφορετική. Αυτό. Δεν είμαι σαν τις άλλες. Σαν αγάπες τις μεγάλες. Και κάναν υπομονή. Έλα που λοιπόν έρχεται παιδιά η πρώτη νύχτα του γάμου. Ωραία. Παντρεύονται, γλέντι, χαμός και τα λοιπά. Ωχ, Παναγία μου. Κάτι μου ήρθε τώρα. Αυτό που σου ήρθε πρέπει να είναι. Αυτό, παιδιά, είναι σαν να δοκιμάζει το φαγητό πριν το φάζει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έτσι λοιπόν το ζευγάρι πάει στη γαμήλια σουίτα. Δίνονται. Πέφτουν στο κρεβάτι. Να. Ωρε, Παναγία μου. Τι ρογαριδάκι ο κύριος. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν, την εξαπάτησε. Λοιπόν, δεν ήταν άλλος από το μικρό μέγεθος των γεννητικών του οργάνων του γαμπρού, ο οποίος φυσικά η νύφη έπεσε από τα σύννεφα. Βέβαια. Σου λέει, δεν δοκίμαζα αγάπη μου πριν το πάρω. Ναι, συγγνώμη, σε αυτή την περίπτωση δεν έχεις δει καν. Εγώ δεν σου λέω να δεν το έχεις δει καν, ας πούμε. Δεν είχαν τίποτα, μόνο φυλάκι πεταχτά εκεί και χαδάκια. Τίποτα. Όχι να δει. Δεν έπιασε ποτέ να ξέρει. Ναι. Δεν είχαν, δεν ήθελε ο. Δεν είχε και καλές φίλες, μάλλον το κορίτσι να δει. Έπρεπε να το καταλάβεις, αγάπη μου. Άντρα σου λέει. Σεξ μετά την πρώτη νύχτα του γάμου. Μαλακή. Λοιπόν, όπως είναι φυσικό, η νύφη έπεσε από τα σύννεφα. Και τι κάνεις τώρα? Χριστέ μου, παίρνει τη μάνα της τηλέφωνο και της λέει: Μανούλα, πω, τι να κάνω τώρα. Πες τώρα, τον αγαπάς. Ναι. Τον αγαπάς. Αυτόν πήρες. Πόσο να τον αγαπήσεις. Αυτό θα πας. Ναι. Λοιπόν, ο σύζυγος δεν αποκάλυψε όλη την αλήθεια. Στεναχωρήθηκε πολύ και προδομένη. Την κορόιδεψε, βέβαια. Γιατί δεν μου είπα. Αυτό σηκώνει και μήνυση. Δεν μου είπα από την αρχή ότι είναι μικροτσουτσούνος. Δηλώνοντας παράλληλα έτοιμη να σταθεί όμως στο πλευρό του. Ναι, αυτό είναι αληθινή ιστορία τώρα, μας πει. Αληθινή ιστορία. Τι λες τώρα. Αληθινή ιστορία. Θα σταθώ δίπλα στο πλευρό του και ίσως καταφέρουμε να πάμε για μια αύξηση μορίου. Ναι, να πάει να κάνει. Δεν μπορεί. Εκεί το ψάχνεις λίγο. Δεν μπορεί. Συγγνώμη, δηλαδή, εσύ τι αγάπησες, τα προσόντα του ή την καρδιά του? Παιδί μου, είναι μια σφαιρική αυτή η συζήτηση. Πάρτα τώρα, δηλαδή, να σε μια... δω τι θα απαντήσει. Γυναίκα. Χαρακτήρα, καλό παιδί να είναι. Καλό παιδί να είναι. Καλό παιδί είναι, αλλά λίγο. Τι είπατε, κακομοίρα. Λίγο πεσμένα, λίγα το πράγμα. Μη σου τύχει. Οπότε, κορίτσια μου, καλά, δοκιμάστε πριν πάτε. Το αλάτι να είναι το σωστό στο φαγητό. Το αλάτι, μην πες πολύ. Το χοντρό. Τι πάθατε, ε.
έχουμε κάνει μια. Ξυπνήσατε λίγο, ε! Έχουμε κάνει μια αντρική συζήτηση στο Viber εδώ μεταξύ μας. Σιγά, λέει, φανταστείτε, η νύφη να του είχε μεγαλύτερο το καμπρό. Ε, παιδιά, ηρεμήστε λιγάκι. Είναι πρωί ακόμα. Σας παρακαλώ. Έχει τύχει και αυτό. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που λέει. Δεν είχαν κάνει τίποτα πριν. Δεν είχε αρπάξει τίποτα. Αυτό που σας είπα εγώ είναι. Δηλαδή δεν βγήκε μια μέρα από τον μπάνιο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν σου λέω να κάνουν σεξ παιδί. Ναι, κάτι, δηλαδή δεν έχει τύχει ποτέ να το δει γυμνό, δηλαδή και εκείνη πια. Τίποτα. Δεν την άφηνε ρούπι, εκεί έπρεπε να το ψηλιαστεί. Αυτό. Εσύ τι θα έκανες θέση της. Εγώ. Να με το αυγό. Θα ήθελα να μην είμαι σε θέση της, αλλά εφόσον θα ήμουν. Ναι, με τον υποθετικά μιλάμε. Εντάξει, παιδιά, ο χαρακτήρας μετράει, καλό παιδί να είναι, να με στηρίζει, να με αγαπάει, να με φροντίζει. Κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Εκεί έρχονται άλλα πράγματα. Κουτουλού και κουτουλού. Εκεί έρχεται δώρα. Δώρα, ταξίδια, βόλτες, να ξεκινιέται το μυαλό. Ναι, ναι. Πόσο, μια μέρα, δύο μέρες. Ας σου πει το αίμα. Και, μια εβδομάδα. Και σκέψου, τώρα είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και λες, θέλω να αλλάξω κρεβάτι. Ναι. 60% στον τόγια. Το κρεβάτι φταίει, θα σου πει. Μπράβο. Δεν φταίω εγώ. Θα πάρουμε μικρότερο κρεβάτι να φαίνεται μεγαλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Θα κοιμόμαστε σε μονό. Λοιπόν, 60% έκπτωση έχει το εντός του Τόγια. Love is back, παιδιά, σε όλη την Valentine συλλογή. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 14, 15 και 16 Φλεβάρι, Φαβιέρου και Σπύρου Καπνίση 7. Θα βρεις καναπέ που κοστίζει κανονικά 2.500 ευρώ, τώρα με 900. Θα βρεις επίσης καταπληκτικό καναπέ από 1.500-590, αλλά και φοβερό κρεβάτι από 1.390. Για το συγκεκριμένο ζευγάρι παντρεύτηκε τώρα και συζητάγαμε πριν από λίγο. Τους προτείνουμε το Virgin, γιατί δεν θα αλλάξει ποτέ όνομα το συγκεκριμένο κρεβάτι. Από 590, μόνο 236 ευρώ. Φαβιέρου Καπνίση 7 στον Τόγια. Λοιπόν, δεν είσαστε κι εσείς από τις μανούλες και τους μπαμπάδες που καμιά φορά σκέφτεστε τι θα γίνει το παιδί μου όταν μεγαλώσει. Σε τι έχει κλείσει αυτό το παιδί. Λοιπόν, τι θα γίνει το παιδί όταν μεγαλώσει ανάλογα με το ζώδιό του. Οχ. Ε? Oh. Τι θα γίνει, παιδιά, αν έχεις γεννήσει υδροχοάκι, ας πούμε. Ναι. Ή έχεις σκορπιό. Σκορπιό, ναι, ναι, ναι. Τι θα γίνει ο σκορπιός όταν μεγαλώσει, για να δω. Δολοφόνος. Τι θα τον κάνω τον ιό, ε? Λοιπόν, σας έλεγα για τα ζώδια και τα παιδάκια σας. Τι θα γίνουν τα παιδάκια σας όταν μεγαλώσουν βάσει ζωδίου. Μείνετε εδώ γιατί σε λίγη ώρα θα αναφερθούμε εκτενώς σε αυτό το θέμα. Εμένα γίνεται αγρίμη. Αγρίμη θα γίνει. Εχθές την τζάκησε την ξαδέλφη του στο ξύλο. Βασικά κάτι παίζανε, δεν ξέρω τι. Και πήρε το τραπεζάκι, ένα πλαστικό τραπεζάκι και του πέταξε στο κεφάλι. Φλου, αγόρι μου, ξέρει να φέρει τι γυναίκε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Το μαλώναν όλοι, του λέω ένα πατέρα, ο πατέρα καταλαβαίνει. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη, τι κάνει. Καλά, μια χαρά. Καλά, σε καλούμε τόσο καφέ μόρνη. Σε ακούω. Το ξέρει. Λοιπόν, γεια σου, Γιάννη. Όμω δεν ξέρει τι. Μήπω ξέρει και τι τραγούδι σου αφιερώνουν. Ναι, όχι. Όχι, δεν πάει το μυαλό σου. Για άκου. Γιατί έχω εσένα. Όσα δύσκολα φως μου και να έρθουν. Μη φοβάσαι κανέ. Κάτσε, ρε. Τον Πλούταργο θέλανε, πουλάκι μου. Όχι εσένα, ναι, ναι, ναι. Το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Το καταλάβαμε, δεν σου αφιερώνει κανένα. Πάμε παραπέρα. Λοιπόν, όμως η Ματίνα στο αφιερώνει και σε αγαπάει πάρα πολύ. Το ξέρω. Γιορτάζεται του Αγίου Βαλεντίνου, να υποθέσω, ε. Δεν ήταν αυτή η σωστή απάντηση, Γιάννη μου. Το ξέρω. Τι ήταν η απάντηση. Και εγώ την αγαπάω πάρα πολύ. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Συγγνώμη. Το ρωτάς. Δεν το ρωτάς. Του λες, η Ματίνα σε αγαπάει πάρα πολύ. Και σου λέει, το ξέρω. Δεν είναι απάντηση. Όχι, και λες μετά. Εσύ τι έχεις να πεις στη Ματίνα. Δεν είναι αυτή η σωστή σειρά. Δεν με παρατάς, Ελίνα. Δεν την αγαπώ κι εγώ. Δεν πέρασε καλά Σαββατοκύριακο, Γιάννη, και μας έχει πρίξει. Ω, πέρασε πολύ ωραία. Έλα, αυτό έχουν οι γυναίκες. Πέρνα καλά Σαββατοκύριακο να είναι ήρεμο, η εβδομάδα μας να είναι όμορφη. Θα πάρεις τον άντρα μου τηλέφωνο. Λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη μέρα, Γιάννη μου, και καλά να περνάτε. Να είσαι καλά. Έγινε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Ραφαέλα. Βεβαίως να μας στείλεις τα στοιχεία εκείνου που θέλεις να ξυπνήσουμε, το αγοριού σου συγκεκριμένα, το αγοριού απέναντι, και να κάνουμε το δικό σου wake up call. 697-800-1048 για τα δικά σας wake up calls, για να ξυπνήσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Και βεβαίως 22-2-10-62-700 για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Μας ακούτε και μέσα από το www.socafem.gr. Μείνετε εδώ όμως, γιατί έχουμε και live streaming σε λίγη ώρα στο Facebook για αυτά τα ζώδια που σας είπα. Θα κάνουμε live streaming, οπότε μπείτε από όλες τις περιοχές. Να γίνει χαμός και σήμερα. Η Γκαμπριέλα μας λέει: στο σκορπιό ταιριάζει να είναι μυστικός πράκτορας ή ψυχολόγος. Γιατί, Γκαμπριέλα μου, το λες αυτό. Ψυχολόγος ο σκορπιός, ναι, το έχουμε, το έχουμε. Χριστός και Πανάγια. Το πιστεύω εγώ αυτό. Να πας τώρα στο σκορπιό, σου πει: γιατρέ, δεν είμαι καλά. Όχι, ο σκορπιός δεν σου πει, εσύ θα του πεις. Γιατρέ, ναι, δεν είμαι καλά. Ναι, θα σου πει αυτοκτόνα, 120 ευρώ. Καλημέρα, Τζέσικα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Hello, Τζέσικα. Ποιος είστε? Σας καλούμε από το Σοκαφέ Morning, ξέρεις, στον αέρα μαζί μας.
Από πού? Μισό λεπτάκι. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Τζέσικα. Σε καλούμε από το Show Cafe με 104,8. Είσαι στον αέρα μαζί μας στο Show Cafe Morning Show. Α, καλημέρα. Σε ποια περιοχή είσαι, Τζέσικα? Πώς συνεννοούμε έτσι με τους ανθρώπους, ρε παιδί μου? Από την Πρέβεζα. Πρέβεζα. Α, στην Πρέβεζα είσαι. Τι κάνεις εκεί, σπουδάζεις? Ναι, σπουδάζω. Α, ποια σχολή? Εμπορικό ναυτικό, Σιμάιν. Ορίστε, ωραία. Θα μπαρκάρεις τα καράβια. Ωραία σχολή. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Μπράβο, Τζέσικα. Για ακού τι σου αφιερώνουν όμως. Μια ψυχή μου είπε πως τρελαίνεσαι. Σαν χαρτί για μένα. Αυτή η ψυχή θα τρελαθεί επίσης που θα φύγει στα καράβια, βέβαια, Τζέσικα. Θα συνεχίσει να τρελαίνεται. Θα γίνεις, ναι. Θα γίνεις καπετάνισσα, θα φύγεις. Ναι, κάποια στιγμή. Σου αρέσει να ταξιδεύεις? Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σου λέει να περνάς καλά όσο μπορείς? Οι γονείς μου. Όχι, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, λέω, και σου λέει να περνάς δεν καλά. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις. Εδώ Χαλκίδα είναι το αγόρι. Δεν ξέρω. Το κορίτσι. Δεν ξέρω, αγόρι είναι. Αγόρι είναι. Έχεις αγόρι? Έχω αγόρι. Α, πώς το λένε? Γιώργο. Δεν είναι ο Γιώργος. Δεν είναι ο Γιώργος. Άλλο έχεις αγόρι. Κάποιον πρώην που σε σκέφτεται? Όχι. Δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Το όνομα Θέμης σου λέει κάτι? Ναι, μου λέει πάρα πολλά. Τι, είναι, τι είναι ο Θέμης, για πες μας και εμάς που δεν μας λέει κάτι. Είναι φίλος μου ο Θέμης. Φίλος. Καρδιακός? Χρόνια τώρα φίλος. Α, χρόνια, πόσα χρόνια? Και σου, γιατί ακούγεσαι και μικρούλα, δεν ακούγεσαι και 40 χρονών? Ναι. Για να το κάνουμε. Για να το 5 χρόνια περίπου. Να το κάνουμε λίγο, επειδή όλοι θέλουν να ρωτήσουν και ντρέπονται. Με το Θέμη ήσασταν μαζί, υπάρχει κάποιο ερωτικό έτσι στοιχείο ή τίποτα? Έχει αγόρι. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Απλά είναι πάρα πολύ φίλοι, ρε παιδί. Πώς είμαι εγώ και εσύ. Ναι, αυτό. Αυτό. Ναι, αρκεί. Όπως είμαι εγώ με τον Γιώργο. Δεν σας έχει περάσει ποτέ το ερωτικό από το μυαλό? Όχι. Όχι ακόμα, μάλιστα. Λοιπόν, να περνά καλά. Ελπίζουμε να γίνει καπετάνισσα. Να γίνεις ο Captain Igloo, πώς το λένε, ο Captain Hook και ο Jack Sparrow. Λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Καλημέρα. Πάγατε την κοπέλα, έχει αγόρι σου λέω. Εγώ δεν μίλησα, εσύ. Όχι, εσύ τα είπες όλα. Εσύ πετάγεσαι σαν την μήπως αντί. Λες είναι καρδιακός, κατευθείαν. Αφού ξεκινάς εσύ, τι είναι. Εγώ δεν μίλησα. Θες να τις τριμώξεις, δεν μίλησε. Τίποτα. Οι γυναίκες που δεν περνάνε καλά το Σαββατοκυριακό, αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Εγώ πέρασα πάρα πολύ το Σαββατοκυριακό, κατάλαβα. Δεν σου αρκούσε μάλλον. Πάρ τον άντρα μου να το ρωτήσεις. Α, τον πάρω, πάρτονα. Καλημέρα στη Ραφαέλα, καλημέρα στον Κώστα και στον Κλέαρχο, καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Άμα είναι καλό παιδί, να του πάρουμε ένα κουτί λουκούμια. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά. Είσαι ο πρόεδρος από τη Γιάφκα? Όχι, δεν είναι αυτός, άλλος είναι ο πρόεδρος. Άλλος είναι ο πρόεδρος. Ναι. Έλα. Πείτε μου. Λοιπόν, για ακού τι σου αφιερώνουν εσύ, Γιώργο. Αγάπαμε πως αγάπω, γιατί το μελάβω. Αγάπαμε πως αγάπω, γιατί το θέλω εγώ. Έλα, πάμε για σοπία, λέμε. Εμείς δεν το έχουμε δρόσο, όμως δεν το έχουμε. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Είσαι, και καλημέρα, είσαι από τη Γιάφκα? Όχι, από τη Λάρισα. Α, τέλεια, ναι. Είναι το κράτς που λέμε. Λοιπόν, κλαίει ακόμα ο Πειραιάς, σου λέει ο πρόεδρος από τη Γιάφκα, ο Παναγιώτης. Ο πρόεδρος, ναι. Έχει χάρη που δεν θέλω να μιλήσω κανονικά στο ραδιόφωνο. Θα τα δεις στη Γιάφκα, θα σε προσθέσει. Ο Παναγιώτης. Θα τα διαβάσει αναλυτικά. Εμάς μας έβγαλαν από τη Γιάφκα. Μας πετάξατε έξω από τη Γιάφκα. Έξω. Ο Παναγιώτης θέλει για όλα. Ο πρόεδρος θα κάνει όλα. Πες του να μας ξαναχώσει. Έχουμε χάσει τα κουτσομπολιά. Από τη στιγμή που μας έβγαλε, εμείς τώρα. Κρατάμε μούτρα, όχι. Λοιπόν, μια υπέροχη μέρα και ξέρεις, αγαπάει πάρα πολύ ο φίλος ο Γιώργος. Ευχαριστώ. Βάλε με κόψετε από την προπόνηση. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τσαου. 697-800-1048. Στέλνετε μηνύματα στο Viber. Βεβαίως, στο Καφέ Morning Show εδώ μέχρι και τις 11. Σε λίγο έχουμε live streaming στο Facebook. Τι το θέλω το μυαλό. Καλημέρα στη Ραφαέλα. Καλημέρα στον Κλέαρχο. Καλημέρα να στείλουμε και στην φίλη την Έλσα από Δράμα. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε σε live streaming στο Facebook. Μπείτε να μας δείτε. Να δείτε τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε εδώ. Να μπείτε να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει με τα ζώδια και τα παιδάκια σας. Τι θα γίνει το παιδί όταν μεγαλώσει ανάλογα με το ζώδιό του? Αυτό ισχύει από τώρα, από αυτή τις γενιές, ή θα πρέπει να είχαμε γίνει και εμείς? Γιατί και εμείς έχουμε περάσει τα παιδιά. Ναι, είναι γενικά, ρε παιδί. Θα μπορούσε. Δηλαδή, ένα τέτοιο επάγγελμα, αν δεν κάναμε το δικό μας, γιατί δεν το έχει το δικό μας μέσα στα ζώδιό μας. Ναι, θα μπορούσε να μας ταιριάζει. Για παράδειγμα, ναι. Δεν είναι τυχαίο καταρχάς ότι οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί παγκοσμίως είναι σκορπιοί. Άντε! Ναι. Ρε,
Κάντε με πρωθυπουργό. Λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, ούτε ότι οι ηχθείς κυριαρχούν στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Ναι, έχουν καλλιτεχνική φλέβα οι ηχθείς. Είτε το πιστεύετε, λέτε όχι. Οι αστρολόγοι λένε ότι το ζώδιο του παιδιού σας μπορεί να επηρεάσει τη μελλοντική του καριέρα. Για πέ. Έτσι λοιπόν, οι κρύοι. Οι κρύοι είναι ένα ζώδιο που τους ταιριάζει απόλυτα γυμναστής, αθλητής ή κάποια θέση μάνατζερ σε ό,τι έχει να κάνει με τα αθλήματα. Κοίτα, συγγνώμη, δύο κρύους ξέρω. Ναι, εγώ δεν ξέρω κρύο. Ξέρω κρύο εγώ. Ξέρεις και εσύ, δύο κρύους, τους ίδιους κρύους ξέρουν. Α, ναι, και ναι, σε αρσενικό ναι, και σε θηλυκό. Ναι, 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 ναι. Γυμναστική το είχαν με τον τουφέκι. Δεν πιάνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν πιάνεται. Στους υπόλοιπους. Στους υπόλοιποι, μάλιστα. Που δεν είναι εδώ. Ναι. Που δεν ήταν μάλλον εδώ. Ταύροι. Οι ταύροι έχουν αρχηγικές αρμοδιότητες. Αυτό που έχουν πολύ έντονα είναι αφοσίωση και επιμονή. Βιομηχανία τροφίμων ή πωλήσεις, λέει, πολυτελών αγαθών. Ή υπεύθυνοι στολισμού γάμων. Και αυτό θα μπορούσαν οι ταύροι. Δηλαδή ο Γιώργος ο Ζουμής θα έπρεπε να γίνει. Να ταυράκι είναι ο Γιώργος. Είναι, θα, έπρεπε... θα πρέπει να στολίζει, να κάνει στολισμούς γάμων. Του στολίζει με τραγούδια. Πάρτε τηλέφωνο. Έχει κάνει λάθος επάγγελμα. Δίδυμοι. Οι δίδυμοι είναι εξαιρετικά επικοινωνιακοί. Εξαιρετικοί δημοσιοσχετίστες. Θα ήταν πολύ καλοί μάνατζερ και CEO σε διάφορες πολυεθνικές. Wow. Η μάνα μου. Η μάνα σου. Ο αδερφός CEO. Μου. CEO, η μάνα μου. Άστα. Να σου δύσκολα. Φτιάξει η μάνα τη φωλιά, παιδιά, με τη γανιτή πατάτα, πάτε πλάκα. Λοιπόν, η καρκίνη, παιδιά, η δικηγορία, διδασκαλία και ιατρικά επαγγέλματα. Αυτή η καριέρα σου ταιριάζει. Στα λιονταράκια, άριστη δάσκαλη ή πολιτική, αλλά ακόμη και ηθοποιία. Οι λέοντες, επειδή έχουν και το ασάνσερ, παιδί μου, που βλέπουν τον εαυτό του. Έχουν λίγο το ψωνίστικο μέσα τους, να το πω λίγο έτσι, ρε παιδί μου. Δεν έχουν... είναι λιοντάρια, δεν είναι σωστό αυτό που λες. Εγώ το λέω, τα λιοντάρια το λένε. Ναι, ότι λιοντάρι, δεν έχω στο σπίτι. Είναι ψώνιο, α πούμε, η Ιωάννα. Μεγάλο. Α, τέλεια. Τι ωραία. Τι ωραία είναι, ακούει. Για πες. Ωραία. Έχουν, ρε παιδί μου, ωρεοπάθεια. Ναι. Δηλαδή βλέπονται στον καθρέφτη και λένε τι ωραίο που είμαι. Ναι. Δεν κακό. Η καριέρα τους έλκεται, το ενδιαφέρον τους μάλλον έλκεται από επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψυχαγωγία των άλλων. Τους αρέσει να ψυχαγωγούν τους άλλους. Δεν ξέρω. Ψυχαγωγείστε στο σπίτι. Όχι. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, στον Παρθένο. Ο Παρθένος είναι πάρα πολύ καλός ό,τι έχει να κάνει με έρευνα και στατιστική. Αριστεύουν σε εργασίες που έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση πελατών, μεταφραστής, τεχνικός, ακόμη και detective. Ίδια είναι. Θα μπορούσε ο Παρθένος. Κώστα Σταμουλάκη. Άλλαξε επάγγελμα, γίνει detective. Λοιπόν, η ζυγή. Ταξιδιωτικό γραφείο, υποδοχή, μια καριέρα σε διοργάνωση γάμων, αλλά ακόμη και ό,τι έχει να κάνει με τον νόμο. Τους αρέσει στους ζυγούς η επιβολή του νόμου. Γι' αυτό έχουν τη ζυγαριά, κατάλαβες. Ναι, ναι, ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός θα αισθανόταν εξαιρετικά άνετα μέσα σε ένα χειρουργείο. Θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος χειρουργός. Το έχω. Όπως επίσης και άριστος οικονομολόγος. Και έχω πολύ σταθερό χέρι. Ποιος εσύ θα μπορούσε να είσαι χειρουργός? Άνετα. Γιατί από μικρό παιδί θυμάμαι που έπαιρνα κάτι κούκλες της ξαδέλφης μου και τις έσφαζα όλες. Ναι. Αρχίζει έπαιρνα... καρδιάς. Εντάξει, λίγο με ψαλίδι, αλλά μου άρεσε να δω τι έχει μέσα. Τι είχε, πού πουλά. Κούκλα πλαστικό ήταν, άδειο ήταν. Αλλά να σου πω τώρα που σε βλέπω, σε άνοιγα λίγο να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στον τοξότη. Ο τοξότης θα ήθελε μία θέση που θα είχε ταξίδια, βιομηχανία τουρισμού. Ταξίδια. Θα μπορούσε να είναι, ταξίδια, θα μπορούσε να είναι δάσκαλος ή εκπαιδευτής. Με τίποτα. Σε... με τίποτα, με τίποτα. Με στο τίποτα. Στρατό. Θα μπορούσα στρατό. Εγώ να μάθω. Α, στο στρατό μπορεί. Α, σα έκανα εγώ όλου εκεί πέρα. Ο εγώκερος, παιδιά, θα μπορούσε να είναι εξαιρετικός αρχιτέκτονας. Το αγόρι μου, ο γιος μου. Εξαιρετικός αρχιτέκτονας. Ναι, βέβαια. Με τα λέγκο να δείτε τι φτιάχνει. Χαμός. Ο υδροχός. Ελεύθερο επάγγελμα θέλει ο υδροχός. Φωτογραφία. Α, art. Ναι, γραφικό σχέδιο. Ό,τι του βγει. Τέτοια. Και τέλος, ο ηχθής, μουσικός, τραγουδιστής, αλλά θα μπορούσε να παρέχει και ψυχολογική στήριξη σε ασθενείς. Στο συνούρι κάτω. Ναι, ναι. Άρα καταλήγουμε ότι οι Σκόρπιοι θα πρέπει να γίνουν πολιτικοί. Οι χειρουργοί, ναι, ναι. Οι χειρουργοί, οι ηχθείς. Εμείς αεροσυνοδοί. Εσύ αεροσυνοδός από πού σου? Ναι, τα ταξίδια, ρε παιδί μου. Ταξίδια να πηγαίνεις, όχι να τους πηγαίνεις. Γιατί, εγώ θα πηγαίνω. Εσύ είσαι εκπαιδεύτρια στα ΟΙΚΑ κάποιοι. Ναι, ναι. Εσύ θα κατέβεις στους ΟΙΚΑΔες κάτω, στα κομάντο και θα τους δείξεις πώς φοράνε την μπουκάλα. Οπότε εγώ στο σπίτι μου θα έχω έναν αρχιτέκτονα και θα έχω και μία τραγουδίστρια. Και εγώ θα είμαι εκπαιδευτής. Και ο άντρας μου πολιτικός. Μιλάμε το σπίτι, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλά μου παιδιά. Σήμερα Δευτέρα. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε, γιατί ήμασταν λίγο στο live stream και μιλάγαμε με τα παιδιά που ήταν μέσα. Κάποιοι το είδατε, βέβαια. Υπάρχει το βίντεο, βεβαίως, έχει ανέβει ήδη στο page μας, στο καφέ με 104,8 στο Facebook. Να μπείτε να δείτε τι γινόταν τώρα εκεί και τι λέγαμε. Τραγουδήσαμε κιόλας. Μοιραστήκαμε στιγμές, ωραίες, χαμός έγινε. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη τη Χριστίνα που λέει καλημέρα. Θέλω να θα αλλάξω επάγγελμα.
επάγγελμα. Γιατί? Για τα ζώδια που λέγαμε νωρίτερα. Χριστινάκη μου, τι θα γίνει, όχι, δεν αλλάζουμε επάγγελμα. Απλά αν τυχόν χρειαστεί, πιάσε τέχνη και άστινε και άμα πεινάσει. Λοιπόν, καλημέρα στο Κατερινάκη που λέει καλημέρα ομορφιές μου, καλή εβδομάδα. Πολύ ντόρος βρε παιδιά μου για την Πέμπτη του Αγίου Βαλεντίνου. Έλατε. Και μπλα 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 και μπλα μπλα μπλα. Λατρεμένοι μου, εμείς που είμαστε γεμάτοι από αγάπη μέχρι τα βάθη της ψυχής μας, γιορτάζουμε κάθε μέρα. Το γνωρίζουν άλλωστε άνθρωποι σαν εσάς που κάνετε ψυχές να χαμογελούν και όχι μόνο. Χίλια σας λατρεύω, καλή συνέχεια, φιλιά. Κατερινάκη μου, Κατερινάκη. Τι ωραίο μήνυμα μας έστειλες. Σ' αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα στον Γιώργο από Λονδίνο, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα και στην Εύη. Λοιπόν, να σας πω για το Αγίου Βαλεντίνου, Κατερινάκη, εμείς που δεν πιστεύουμε τόσο πολύ, αλλά μας αρέσει να τρώμε τα γλυκά του Αγίου Βαλεντίνου. Ο Βασιλείου έχει ετοιμάσει εξαιρετικές τούρτες, καταπληκτικές, φοβέρες για το Αγίου Βαλεντίνου. Και όχι μόνο τούρτες, και πάστες και σοκολατάκια και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αγάπη. Κάθε χρόνο, κάθε μέρα λοιπόν τη γιορτάζουμε την αγάπη στο Βασιλείο, απλά την Πέμπτη δίνουμε μια έμφαση έτσι μεγαλύτερη. Να μπούμε κι εμείς ρε παιδί μου στο κλίμα, έστω για λίγο. Να πάρουμε black, red velvet. Red velvet, βέβαια. Μπορείτε να τα βρείτε βεβαίως όλα τα γλυκά μας και στα δύο καταστήματα του Βασιλείου στην πόλη μας. Στη Λιβρία και Γειτονιών στη Νέαπολη και Σκύρου 2-4 στο Δάριγκ. Όλα τα κουλά σήμερα θα τα διαβάσω. Τι έγινε. Διαβάζω τώρα για τη Σουηδία. Ναι, ναι. Είπαμε για το ζευγάρι νωρίτερα, αλλά διαβάζω άλλο ένα κουλό έτσι περίεργο που συμβαίνει και το κάνουν στη Σουηδία. Ναι. Εσένα μας αρέσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνω εγώ από την άλλη. Για πες. Λοιπόν, στη Σουηδία που λέτε, μπορείς να πάρεις άδεια από τη δουλειά σου. Ναι. Για. Για. Πες. Τον πονοκέφαλο. Όχι. Για το κάταγμα. Όχι. Για το κόψιμο. Όχι. Γιατί, παιδί μου. Για να πας σε μια άλλη δουλειά. Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Γεια σου. Αφεντικό, θέλω άδεια. Θέλω γιατί... σήμερα να φύγω από τη δουλειά. Γιατί πρέπει να πάω στην άλλη μου δουλειά. Γίνεται και αυτό. Τι γίνεται και αυτό. Γίνεται. Άμα κάποιος κάνει δύο δουλειές, θυμίσου λίγο εδώ. Αν κάποιος κάνει δύο δουλειές, μπορεί να πάρει άδεια γιατί δουλεύει στην άλλη. Να φύγει λίγο νωρίτερα. Όχι να φύγει από αυτή. Σου λέει αφεντικό, συγγνώμη, σήμερα θα κάτσω μία ώρα στο γραφείο γιατί πρέπει να πάω στην άλλη δουλειά. Δεν γίνεται. Και εγώ πώς θα δουλέψω. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι φεύγω λίγο νωρίτερα. Δικαιούσε κάποιες μέρες άδεια μέσα στο έτος. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις εσύ. Επίσης, μπορεί να ζητάνε άδεια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μέσα στη δουλειά για να πάνε να πάρουν. Γιατί ψάχνουν καναπέ, γιατί θέλουν να πάνε να πάρουν ρούχα, γιατί θέλουν να πάνε να χαζέψουν στο ίντερνετ. Γιατί οποιαδήποτε βλακεία μπορεί να σκεφτείς. Γιατί μπορεί να βαριέσαι μια μέρα να δουλέψεις. Γιατί μια μέρα μπορεί να μην έχεις όρεξη και να θες να κάτσεις στο σπίτι σου και να κάνεις το απόλυτο τίποτα. Όχι, αυτό απαγορεύεται. Ναι. Όχι, σου λέει να φύγεις από τη δουλειά και να κάνεις μια άλλη δουλειά. Ναι. Όχι για να πάω να κάτσεις να πιεις καφέ. Ναι, ρε παιδί. Εκεί έχεις πρόστιμο. Δουλευταράδες όμως. Λοιπόν, ένα ζευγάρι ξεκίνησε αρχικά το συγκεκριμένο σκεπτικό ότι έρχεσαι εσύ και μου λες: Γιώργο, πρέπει να φύγω, να πάω τα παιδιά στο σχολείο παράδειγμα και δεν θα προλάβω να έρθω γιατί θα πρέπει να πάω να πάρω και ένα μπουφάν. Ναι. Εγώ πρέπει να σου πω: Εννοείται. Ναι, γιατί θα μου πεις όχι. Εννοείται. Εγώ θα σου έλεγα: Πήγαινε τα παιδιά στο σχολείο και έλα. Δεν μπορώ. Λοιπόν, και έτσι σου λέει: Μπορούν να φεύγουν οποιαδήποτε ημέρα της εργασίας σου, στο 8ωρο του, οποιαδήποτε στιγμή. Ναι, ναι. Συμβεί κάτι. Δηλαδή, ναι, ναι. Χάζευες το ίντερνετ και είδες ένα ωραίο pullover. Φεύγω. Φεύγω, Γιώργο, φεύγω. Πάω στη Χρυσάντα, πάω να το πάρω. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Ναι, ναι. Και δεν θα ξαναγυρίσω. Ναι, γιατί θα πιάσω τα κουβέντα με τη Χρυσάντα και πάει και άλλα ρούχα. Δεν θα ξαναγυρίσω. Θα κάτσω στο Cindy Boutique γιατί δεν θα διαλέξω. Δεν νοιάζει, ρε παιδί μου, έχω άδεια. Εγώ τι θέλω, θα την κάνω. Κάτσε, είναι άγραφη. Ναι, δεν πειράζει. Είναι με αποδοχές, τι πάντα. Κάνουνε, ρε, όχι αν έχω αποδοχών, δεν έχουν εκεί αν έχω αποδοχών. Ρε παιδιά, εκεί στη Σουηδία, πάνε καλά. Για ποιο λόγο θα παίρνατε άδεια για τη δουλειά σας. 697-800-104, αυτό πείτε την πιο κουλή δικαιολογία όχι. Που θα λέγατε σε κάποιον για να πάρετε άδεια. Βάλτε το σκεπτικό στο μυαλό σας. Είστε στην εργασία σας. Ναι. Μπροστά στο PC σας, χαρτιά, δεν ξέρω πού είναι η εργασία του καθένας. Ναι. Ο άλλος είναι με γράσα σε συνεργεία, δεν είναι όλοι σε ένα γραφείο. Ναι. Λοιπόν, είστε στο λεωφορείο και κουβαλάτε κόσμο πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Και είστε έτσι λίγο φορτωμένοι και λίγο θέλω να φύγω. Ναι. Τι θα πείτε. Τι θα πείτε. Τι θα πείτε για να ακουστεί και πιστικό. Για να το πω κι εγώ αύριο. Ο λεωφοριατζής, λοιπόν. Ο λεωφοριατζής Παύλα Χτέλ και τα λοιπά και τα λοιπά θα δώσει ανακοίνωση. Παρακαλείτε, υπάρχει κάποιος που ξέρει να οδηγεί λεωφορείο. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να έρθει να κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ. Να κατέβω εγώ στην επόμενη στάση και συνεχίστε το δρομολόγιο. Καλημέρα στον φίλο τον Πάνο που λέει: Εγώ πάντως έχω πάρει άδεια από τη δουλειά και πήγα σε συνέντευξη σε μια άλλη δουλειά και το αφεντικό μου πήρε τηλέφωνο και έδωσε και συστάσεις. Αυτά είναι. Εδώ στη Σουηδία. Ο Πάνος από Σουηδία. Στη Σουηδία, παιδιά. Καλημέρα και στη Βάλ που λέει: και, ναι, ισχύει. Λέει Σουηδία μένω. Τι είναι, ρε παιδιά, στη Σουηδία. Ωραία πράγματα. Εντάξει. Να γίνουμε δηλαδή, Σουηδία. Να σου πω, θα φύγω, θα πάω να δώσω συνέντευξη σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Πάρε να πεις καλά λόγια για μένα. Να πάρω. Όπως καταντήσαμε. Εδώ που έχουμε φτάσει, λέει. Καλημέρα. Όχι, εδώ η παγίδα ποια είναι. Δεν μου λες που πας.
Με ναι. παίρνει ξαφνικά και μου λε. Να πάρει τηλέφωνο για να δώσει συστάσει σε άλλο ραδιόφωνο. Κοιτάξτε να σα πω, ναι. Θα δώσω. Μπερδεύεται. Έχει φοβερό χιούμορ, δεν γελάει ποτέ, ρετάρει τι λέξει, πονάει για το κεφάλι τη, είναι γκρινιάρα. Όχι, ρε. Τέτοιε συστάσει θα δώσει για μένα. Όχι, δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο. Τι θα έλεγε. Α σου πω σε λίγο, κάτσε να μιλήσουμε λίγο με τον Κώστα. Κώστα! Κώστα! Μάλιστα. Καλημέρα, τι κάνει. Έλα, βρε, Κώστα, μίλα. Καλημέρα. Κώστα, σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Πού βρίσκεσαι, Γερμανία, πού είσαι? Κύπρο. Κύπρο. Α, στην Κύπρο. Α, 0-3, πού, σε ποιο μέρος? Λευκοσία. Λευκοσία. Α, τι ωραία που περνάει τη Λευκοσία. Ένας γνωστός μου έχει ένα πολύ ωραίο καφέ εκεί. Ποιο καφέ? Ποιο καφέ? Πώς? Ποιο καφέ? Α, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι πολύ μεγάλο. Έχει μέσα και κρέπες και βάβλες και brunch και lunch. Και lunch. Ωραία πράγματα. Ωραία. Εκεί τα έχετε μεγάλα στην Κύπρο, από ό,τι φαίνεται, τα καφέ. Αλλά ηρέμησε λιγάκι. τα καφέ, είπα. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις εκεί, εργάζεσαι, είσαι, μένεις μόνιμα? Εργάζομαι, ναι. Εργάζεσαι σε καφέ? Δεν μου λες. Όχι, όχι. Κώστα, είπαμε. Κώστα, είπαμε. Ναι, Κώστα. Κώστα. Ποιος είναι ο βασικός μισθός στην Κύπρο τώρα? Τι πράγμα? Ο βασικός μισθός ποιος είναι στην Κύπρο? 800-850 ευρώ, νομίζω. 850. Εντάξει, καλά είναι. Εσύ, ναι. Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο όμως τώρα, για άλλο πράγμα σε πήραμε και λέει το μέσα από το Show Cafe Morning Show: σ' αγαπάω πάρα πολύ, όμορφο μου πιγκουινάκι. Πιγκουινάκι? Ναι. Ποιος σε λέει πιγκουινάκι? Είσαι το πιο όμορφο πιγκουινάκι του κόσμου. Τι έπαθε καλέ. Είσαι εκεί. Λιποθύμησε. Να μιλήσω σαν πιγκουίνο. Λοιπόν, η Ραφαέλα μας έβαλε. Κώστα μου να σε πάρουμε το τηλέφωνο. Ξέρω, ναι, το κατάλαβα. Είναι Ελλάδα η Ραφαέλα? Η Ραφαέλα είναι Κύπρο. Α, μαζί είσαστε, ναι, μαζί, ναι. Μαζί, ωραία, ωραία. Μαζί είμαστε, ναι. Είναι κοπέλα μου η Ραφαέλα. Ναι, καλέ, μην τρέπεσαι, καλέ. Μιλάει και ντρέπεται, μωρέ. Έχει κοκκινήσει το ακουστικό του τηλεφώνου. Ναι, ναι, ναι. Που λες, Κώστα, έχω μάθει ότι στην Κύπρο έχετε λεφτά. Περνάτε πολύ ωραία. Λέει, ξοδεύει ο κόσμος, φουλ. Έτσι έχω μάθει εγώ. Τώρα. Έχουν κατέβει, λέει, οι Ρώσοι εκεί και γίνεται χαμός. Οι Άραβες εκεί πέρα γίνεται χαμός. Μάλιστα, ωραία. Έρχονται, λέει, και οι Κινέζοι τώρα. Αυτά μαθαίνουμε εμείς από Ελλάδα για Κύπρο, έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι μαθαίνετε εσείς για μας πάντως, αλλά και εμείς ωραία περνάμε, να ξέρετε, εντάξει. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, Κώστα μου. Πείτε μου. Έλα, πες. Θέλω ανέκδοτο. Θέλεις ανέκδοτο. Λοιπόν, συντονίσου τώρα σε περίπου 5 λεπτά, έχει αφιερωμένο ανέκδοτο για πάρτι σου. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευθερία, καλημέρα στην Δανιέλα, καλημέρα στο Σταύρο και στη Γεωργία και στο Κατερινάκη και στην Εύη, στην Τίνα, στην Καμπριέλα, στον Τζόρ και στο Χριστινάκη. 697-800-1048. Και τι σχέση μπορεί να έχει ένα σαραντάρης οικογενειάρχης, το σούπερ μάρκετ και μια ψηλή ξανθιά εντυπωσιακή γυναίκα? Μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πού είναι αυτή απ' έξω, είναι? Μέσα είναι. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Ελίνα and the Showbiz. Να ξεκινήσω από τα απλά. Να σας πω απλά ότι διάβασα για τη Μέρη Σινατσάκη όλο το Σαββατοκύριακο. Πέσαν κάτι σχόλια. Το οποίο θέμα έχει να κάνει με το δέρμα της. Τι έπαθε? Λέω, ρε παιδί, με τι. Έχει κάποια ασθένεια? Έχει κάτι, ταλαιπωρείται από ακμή, δεν ξέρω. Α. Και εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο στην υγειά μας που ήταν και οι μέλισσες, νομίζω. Και φάνηκε ότι το δέρμα της δεν ήταν καλό. Και δέχτηκε πάρα πολύ άσχημα σχόλια. Πως είσαι έτσι, και τι είναι αυτό που είναι το δέρμα σου, και τα σπυράκια γιατί, σου. Γιατί? Ναι, και... Ωραία, είχε σπυράκια, επειδή ξέρεις γιατί βγαίνουν τα σπυράκια. Γιατί δεν κάνεις σεξ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν νομίζω. Αυτό είναι συγκεκριμένο σπυράκι που λες. Φαίνεται αυτό. Όχι. Το βουβό δεν είναι. Δεν λέμε το βουβό. Γενικά τα σπυράκια μετά από κάποια ηλικία, έξω αν δεν έχει περάσει ακμή μικρή. Ναι. Γιατί το έχει πάθει η μάνα μου αυτό. Εγώ δεν έχω περάσει. Είχε γεμίσει ξαφνικά σπυράκια. Ναι. Και πάει στη δερματολόγο και τη λέει: α, μικρή δεν περάσατε ακμή. Τη λέει: όχι. Τώρα θα την περάσει. 40. Αλήθεια. Ναι. Ο Παναγία μου σκάσει εμένα. Εγώ δεν έχω περάσει. Θα την περάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν λες ακμή, περίμενε. Έχω δει ακμή από σε άνθρωπο να είναι γεμάτος. Αυτά που βγάζαμε μικρά. Εγώ έβγαζα λίγα, δεν έβγαζα πολλά. Εμείς που βγάζαμε πολλά όταν ήμασταν και με το ημισό καθένα. Εσύ. Είχα πολύ πράγμα, πολύ σπυρί. Αλήθεια. Πολύ. Λοιπόν, αν δεν την περάσει, λέει μικρό, θα σου σκάσουν μεγάλο. Όχι καλέ, εγώ το φροντίζω το δέρμα μου. Σε βλέπουμε με σπυράκια. Εγώ βάζω κρέμες από 17 χρονών, να σε ενημερώσω. Ναι.
Όχι αντικειρατικές, αντικειρατικές από 20. Από 10? 17. Από 17 χρονών νομίζω ότι τις έτρωγες στις κρέμες, δεν τις έβαζες. Λοιπόν, και βγήκε τώρα η Σινατσάκη και έγραψε ένα post τεραστίων διαστάσεων στο Instagram και ότι δεν είναι ωραία τα σχόλια αυτά που κάνετε. Ταλαιπωρούμε από ακμή. Όταν βάφομαι, κοκκινίζουν τα μάκουλά μου. Μην βάφεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχω να σας συμβουλέψω είναι ότι όταν κάποιον βλέπετε ότι δεν είναι πολύ καλά ή οτιδήποτε, μπορείτε να κάνετε το εξής. Να μην λέτε τίποτα. Ναι, δεν χρειάζεται αυτό... να πείτε κάτι. Δεν χρειάζεται να πούνε και κάτι, γιατί Σινατσάκη είναι τώρα, δεν είναι και το Ελένη Μενεγάκη. Το θέμα είναι ότι δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Σκέψου να βγάλει σπίρι ακμή ή το γνωστό σπίρι το λευκό, αυτό ξέρετε, που είναι επειδή δεν κάνουμε σεξ. Ναι. Να βγάλει Μενεγάκη τι έχει να γίνει. Και το βγάλει εδώ στη μύτη. Η Μενεγάκη δεν βγάζει ποτέ γιατί δεν επιτρέπει στα σπυράκια να βγουν. Ακόμα και. Τη ρωτάνε. Ναι, τη ρωτάνε τη Μενεγάκη να βγω. Όχι. Όχι, έλα το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να σα πω ότι Survivor εχθέ τσακώθηκε προχθέ, δεν ξέρω, ένα παίκτη των Ελλήνων με έναν των Τουρκών. Ναι, ο καινούργιο που είχε μπει ο ψαρά, ο δικό μα. Του παλιάρα κολλητό. Μπράβο. Έτσι λοιπόν. Πώς γίνεται όλοι οι παίκτες του Survivor να έχουν σχέση με πολιτικούς. Με κάποιους άλλους, ναι. Τέλος πάντων, και πάνω στον πανηγυρισμό του, λέει ο Έλληνας. Ναι, κατά λάθος, παιδί μου. Τον χτύπησε λίγο στο χέρι. Ναι. Ο Ηλίτζαλη είπε ότι το χτύπησε δυνατά. Και ο Ηλίτζαλη ξέρει. Ναι, ο Ηλίτζαλη όλα τα ξέρει. Και ο Τούρκος τρελάθηκε, λέει. Δεν μιλάμε για έναν Τούρκο ο οποίος είναι. Μιλάμε στο. Χτύπησε τον Τούρκο, ο οποίος είναι 2 μέτρα. Ναι. Είναι μπαούλο. Είναι ντουλάπα, είναι και πολύ γρήγορο. Ο δικός μας είναι επίσης ντουλάπα. Όχι, είναι ψηλό παιδί, αλλά πιο αδύνατος. Ο Τούρκος δηλαδή τον έκανε 2 λεπτά. Ναι. Να τον φάει. Και τελικά πιάστηκαν στα χέρια. Όχι, όχι, όχι. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο Τούρκος το έχει πάρει πατριωτικά. Λέει, μα συνεχίζει τέτοια, θα κάνουμε και εμείς τέτοια. Α. Προβλέπετε μάχη. Έχουμε ψυχή εμείς. Δεν χρειάζεται να έχουμε σώμα. Βλέπω τους επώνυμους που θα μπουν, που μας είπες ότι στο Survivor θα μπουν και επώνυμοι στην πορεία. Έτσι λένε, ναι, ναι. Θα βάλουμε τον Μπρέκα. Κάτσε να τελειώσει το Yours Face Fans Familia. Μπρέκας, παιδιά. Λοιπόν, και έχουμε πει για Αργυρό Παπαγεωργίου, έχουμε πει για Οικονομόπουλο Ραβανή. Τρίτος χωρισμός, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο, βάλε μου ένα έκτακτο γιατί έχει γίνει χαμός. Ω, Χριστέ μου, ποιος. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, είναι καιρός που έχει τελειώσει. Απλά βγαίνουν συνέχεια πληροφορίες για το χωρισμό. Ποιος? Χώρισε ο Γιώργος Μαυρίδης με την Νικολέτα Ράλη. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, χωρίσανε. Ο παρουσιαστής ταξίδεψε στην Ιταλία χωρίς τη σύντροφό του. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έτσι ξεκίνησε η κρίση. Τα Χριστούγεννα ο Μαυρίδης. Πήγε Ιταλία. Πήγε Ιταλία, ρε παιδί, με τους φίλους του. Και σου λέει, πώς τη λένε την κυρία? Η Ράλη. Η Ράλη. Του λέει η Ράλη. Θα καλά, θα πας Ιταλία. Θα φας πουτανέσκα χωρίς εμένα, δεν γίνεται. Λοιπόν, και σου λέει, θα πας με τους φίλους σου στην Ιταλία. Όταν θα γυρίσεις, θα δεις. Κολομβία εγώ με τις φίλες μου. Λοιπόν, και έτσι ξέρετε, το γυαλί. Το γυάλισε. Το γυαλί ράγισε λοιπόν με το που έφυγε η Ιταλία, με το που γύρισε, προσπαθούσε να τα ξαναβρει αυτός. Αυτό τώρα. Είχε μουλαρώσει αυτή. Περίμενε λίγο, τώρα είναι άδικη. Γιατί? Ιταλία, πήγε με τους φίλους του. Ναι. Πού είναι το κακό? Τις μέρες λοιπόν που ήταν στην Ιταλία, πήρε τα ρούχα της και τα προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι. Ναι, είχε εγκόμενο. Και έφυγε. Είχε εγκόμενο. Αυτός πήγε στην Ιταλία αυτή. Συγγνώμη, αγάπη μου, έρχομαι εγώ και σου λέω θα φύγω 2 μέρες Ιταλία με τους φίλους μου. Πού είναι το κακό? Άμα εγώ σου έχω πει δεν θέλω και εσύ πας. Συγγνώμη, τι δεν θέλεις, τι μας παντρεμένοι είμαστε. Όχι, αλλά. Έχουμε παιδιά, έχουμε σκυλιά, έχουμε υποχρεώσεις. Είναι πάνω στα σιρόπια. Την παρατάει τώρα και πάει στην Ιταλία μόνος. Ναι, αλλά ο κολλητός μου μαζί με τους 2 άλλους φίλους μας έχουν πει να πάμε Ιταλία να περάσουμε ένα διήμερο ή αντροπαρέα να κάνουμε λίγο χλεμιζουριά. Η Νικολέτα δεν είναι από αυτές τις γυναίκες. Τα πήρε τα ρούχα και έφυγε. Και όταν γύρισε από Ιταλία, αυτός αγάπη μωρό μου σου φέρε άρωμα από την Ιταλία, έλα να σε αγκαλιάσω. Βλέπει το σπίτι άδειο. Παρακάλαγε, παρακάλαγε, η Νικολέτα όχι. Είναι άδικη. Ναι, ναι, ναι. Είναι άδικη, γιατί αν του λέγε, ωραία, εσύ Ιταλία. Ναι. Εντάξει, Γιώργο μου του λέει, πήγαινε Ιταλία. Ναι, ναι. Τις μέρες που θα λείπεις εσύ Ιταλία, εγώ θα πάω Γαλλία. Ναι. Με τις φίλες μου. Ναι. Θα τσακωνότανε. Δεν ξέρω τι θα είχε. Κλάιν Μάιν. Ναι, ή του λέει, ωραία, ναι, ναι, ναι. Επειδή κρατάμε το σκύλο σου, πήγαινε εσύ Ιταλία. Ναι. Αλλά και έπρεπε να το παίξει εκβιαστικά. Τώρα ναι. Μπαίνω στο μυαλό μια γυναίκα, παιδιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Ράλη, αν ήθελε να τον κρατήσει, θα του έλεγε Ιταλία, Γιωργάκη μου. Ιταλία, εγώ θα πήγαινα μαζί στην Ιταλία, σε όχι, άλλη πόλη. Όχι, πήγαινε αγάπη μου, πέρα να το πει. Πήγαινε αγαπούλα μου, Ιταλία. Πήγαινε με του φίλου σου, πήγαινε να περάσετε καλά, να φάτε πουτανέσκες, να φάτε καρμπονάρες, ναι, ναι. Να φάτε πίτσες πολλές. Ναι. Αλλά εγώ θα φροντίζω το σκύλο σου, γιατί ο Γιώργος ξέρουμε ότι έχει μεγάλο πάθος με το σκύλο του. Α, ναι. Το ξέρουμε. Από τι αρχέ εδώ και τον άφηνε τάιστο δηλαδή. Όχι, θα το άφηνε το υπονοούμενο ότι. Θα φάει κάτι που δεν πρέπει. Θα το ξεχάσω έξω. Το πας στην κακία και δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Του έκανε κάτι χειρότερο. Τον χώρισε και δεν θέλει να τον βλέπει μπροστά της. Του πήρε το σκύλο. Το σκύλο δεν ξέρω το πήρε. Τα υπόλοιπα τα πήρε όλα. Δεν άφησε τίποτα. Πιάστηκε ράλι, θα βρει άλλη. Με τα μαθηματικά πώς τα πας γενικά? Καλά. Τα πας καλά. Ναι. Διάβαζα, παιδιά, ένα θέμα. Θα το πω τώρα. Όχι, όχι, διάβαζα όχι, ένα θέμα. Περίμενε. Διάβαζα ένα θέμα ότι οι μέλισσες ναι. Ξέρουν να κάνουν πρόσθεση και αφαίρεση. Άσε μάλλον.
Αλήθεια, παιδιά. Άσε μας, μάρα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε εδώ τι γίνεται. Πήγαν κάποια ομάδα επιστημόνων, πήραν τις μέλισσες και τις εκπαίδευσαν. Τις εκπαίδευσαν. Και λένε τώρα ότι το μπλε χρώμα είναι πρόσθεση και το κίτρινο είναι αφαίρεση. Έτσι. Λοιπόν, χρειάστηκαν 4 ώρες για να τις μάθουν να καταλαβαίνουν την πρόσθεση και την αφαίρεση. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όλα τα ζώα, λέει, τελικά μπορούν να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ ανάμεσα σε διαφορετικές ποσότητες για να κυνηγήσουν την τροφή. Για παράδειγμα, τώρα έχεις την πόνη εσύ. Και τη δίνεις 3 κόκαλα. Θα τα φάει και τα 3. Και θα φας το 1. Ναι, σιγά, μην μ' ακούσει. Θα τη πεις μπλε. Μπλε. Άρα ναι, δηλαδή είναι μάθω, ναι. Συνένα. Όχι, εγώ στεναχωρήθηκα για άλλο, παιδιά. Γιατί? Οι μέλισσες μέσα σε 4 ώρες μάθανε πρόσθεση και αφαίρεση. Εσύ? 6 χρόνια στο δημοτικό. Σκατά. Όχι, κάποιο λάθος κάνουμε. Κάτι δεν κάνουν καλά οι εκπαιδευτικοί. Δεν μας δίνουν μπλε. Πες μου λίγο. Τα ζώα, λέει, καταλαβαίνουν και μπορούν να καταλάβουν, λέει, την πρόσθεση και την αφαίρεση σε προχωρημένο στάδιο. Κοίτα, δεν έχω εκπαιδεύσει την πόνη για να κάνει μαθηματικά. Οι πίθηκοι, οι ελέφαντες, κάποια πουλιά όπως οι παπαγάλοι, ακόμη και οι αράχνες, λέει, μπορούν να κάνουν πρόσθεση και αφαίρεση. Εγώ και θέλω... τώρα έρχονται και οι μέλισσες. Ωραία. Και έρχεται τώρα η αράχνη. Ναι. Κατεβαίνει από τον ιστό Spider-Man. Έτσι. Ναι. Και λέω εγώ στην αράχνη. 7 και 2. Μέχρι να το πλέξει. Μέχρι να πλέξει όλο τον ιστό, έχουμε βαρεθεί. Εγώ στην εξεταστική προτείνω να πάρετε μία μέλισσα μαζί, εκεί δίπλα. Ναι. Θα δείτε το κατοικίδιο, στα μαθηματικά. Πού σου μικρή μου μέλισσα. Πες βράδυ που σε θέλησα. Πες μου την τετραγωνική ρίζα του 2. Ναι, κάτω στην πόνη αυτό. Τι να τι κάνω. Κάνε αυτό, ρε παιδί μου. Ωραία, θα κάνω το βράδυ story. Θα πιεις δύο. Θα βάλεις 2 μπόλο, α πούμε, νερό. Ναι. Με λίγο νεράκι. Θα πιεις μόνο το 1 και θα τις βάλεις κίτρινο, α πούμε. Όχι, κίτρινο είναι αφαίρεση. Όχι, πρέπει να τις πω. Αν θες να κάνεις αφαίρεση, πιες από το κίτρινο. Αν θες να κάνεις πρόσθεση, πιες από το μπλε. Ναι, μπράβο. Παράδειγμα. Ναι, 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 να δούμε, θα πιάσει. Δεν ξέρω, θα το κάνω το βράδυ, ρε παιδιά. Κάντε, παιδιά, θα κάνω ένα story. Κάντε, κάντε. Γιατί τάκι. Να σας πω κάτι. Από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο Πολ Γκρέιχαμ υποστηρίζει μαζί με τον Κλίν Πέρι, ερευνητές είναι αυτοί, ναι, 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 ότι πλέον αυτά τα πειράματα δείχνουν ότι οι μέλισσες ξέρουν να κάνουν αφαίρεση. Λοιπόν, για να κατέβουμε σε εξετάσεις, παιδιά, εμείς οι μαθηματικοί, δεν θα πάρουμε μόνο μία μέλισσα, θα πάρουμε όλη την Κυψέλη. Να βοηθήσουν όλες μαζί στο έργο. Το κάτι, το παραπάνω που ετοιμάζει και βίντεο κλίπ ο Κωνσταντίνος Αργυρός και το περιμένουμε και όλα αυτά τα μαθαίνουμε και όλα πώς εδώ τα μαθαίνετε βεβαίως. Σκύουρο Σαββάτων 35 μαζί μας καθημερινά. Ο Μάνος και η ομάδα εκεί μας περιμένουν καθημερινά πρωί-απόγευμα, Δευτέρα ως Κυριακή. Και την Κυριακή ανοιχτά ο Σκύουρος. Είναι, δεν είναι τα καταστήματα ανοιχτά. Ο Σκύουρος βεβαίως εκεί σας περιμένει. Με χαλβά και σοκολάτα νέο προϊόν, καταπληκτικό, δοκιμάστε το, θα πάθετε πλάκα. Όπως επίσης οι πιο φρέσκοι ξηροί καρποί που ψήνονται μέσα στο κατάστημα. 22-210-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί έχουμε το αγαπημένο μας παιχνίδι. 22-210-62-700, μία συλλαβή. 5 λέξεις πρέπει να βρείτε από αυτή τη συλλαβή μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Ελίνα μου, αγαπημένη, την Παρασκευή. Α, εγώ είμαι, την Παρασκευή θα... σε άφησα χωρίς να παίξεις. Ναι, γιατί μου πήρε τη θέση ακροάτρια. Ναι, λοιπόν, 22-210-62-700, ισώστε την Ελίνα. Ή αφήστε την να παίξει. Εγώ, παιδιά. Διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη. Είμαι. Θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από κάπα, όμικρον και λάμδα. Κολ. Κολ. Θα φας ξύλο τώρα. Έλα, εύκολο. Κολομβία. Κολάντερο. Κολάντερο. Δεν υπάρχει αυτό. Τι λες, καλέ, που δεν υπάρχει. Αλήθεια λες τώρα. Έλα, χάνεις χρόνο. Χάνεις χρόνο. Λέξη που δεν υπάρχει στον αέρα. Χάνεις χρόνο. Κολάντερο. Δεν λέγεται έτσι. Το έντερο του κόλου. Τι λες, καλέ, υπάρχει, μια χαρά υπάρχει. Ορθό έντερο, ορίστε. Ορθό έντερο. Το βλέπω στο Wikipedia. Ναι, 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 ναι. Ορθό έντερο. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. Για λάθος. Λοιπόν, συγγνώμη. Αντί να πεις κολάν, να πεις κόλλα, να πεις κολάρα. Όχι, κολάρα αυτά των σκύλων. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι, ρε, κολάρα των σκύλων. Το κολάρο λέγεται. Και τα πολλά πώς λέγονται. Καλημέρα. Σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά και εμείς. Καλημέρα. Το ονοματάκι σου? Έλενα. Έλενα μου, λοιπόν, είσαι έτοιμη? Ναι. Δεν την βλέπω και πολύ σίγουρη. Λοιπόν, Ελενάκη μου, κάτι πάρα πολύ εύκολο για σένα σήμερα. Δευτέρα να πάει καλά η εβδομάδα και να κερδίσεις τούρτες από το Βασιλείου. Θέλω να μου πεις 5 λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από Δέλτα και Ιώτα. Δέλτα και Ιώτα. Ναι. Δι. Διάβασμα. Δίπλωμα. Δίωξη. Διάβαση. Πώς, διάβαση. Διαδικασία. Μας έφαγε ο χρόνος. Στη διαδικασία, ναι. Ένα διαζύγιο δεν μου πες. Μια δίαιτα δεν μου την πέταξες. Έτσι να υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, Ελένα μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Χρήστο που μόνο. Πώς με καταλαβαίνουν οι ακροατές και πώς με αγαπάνε. Μου στέλνει φωτογραφία το κολάντερο στο Wikipedia. Μάλιστα. Θέλει να μην μασάς. Δεν μασάω. Πώς με βλέπει να μασάω. Ντροπή σου να μιλάς με τέτοιο λεξιλόγιο γυναίκα. Με ωμέγα γράφεται κιόλα. 40 χρονών. Έκανα λάθος, ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Τι κάνεις, Νίκο, πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς. Μια χαρά κι εμείς. Καλά, καλά. Πώς πέρασε από τον Κυριακό? Χάλια. Χάλια, ωραία. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Γιατί καλέ? Γιατί δουλεύαμε. Σάββατο, Κυριακή, ναι. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Λοιπόν, γιορτάζεις του Αγίου Βαλεντίνου? Γιορτάζουμε, αλλά έρθει το αφεντικό τώρα, παιδιά. Ποιο? Θα έρθει το αφεντικό. Α, θα έρθει. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, γρήγορα. Πριν έρθει το αφεντικό, λοιπόν, θέλω να μου πεις 5 λέξεις, 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από μη και πι. Από μπι. Μπαούλο, μπανάνα, μπρικέτα. Μπρικέτα. Μπαμπούλας. Μπομπονιέρα. Μπράβο, ρε Σινίκο, μπράβο. Μπρικέτα, κάθε να γουγκλάρω. Κάτσε, γιατί εξήγησε τι είναι οι μπρικέτες. Μπρικέτα είναι το μεγάλο μασίφ σίδερο ή οποιοδήποτε μεγαταλούχια ράβδο πάνω από 400 χιλιοστά που τη βρίσκουμε περίπου στα 4 μέτρα και ζυγίζει κάπου σαν 1,5 τόνο. Αλουμινάζεις. Να σου πω κάτι. Στο Google λέει μπρικέτα ξύλου. Τώρα τι μου λες εσύ. Ναι, μπρικέτες και ξύλου. Υπάρχουν και στο ξύλο, ναι. Λοιπόν. Okay, μπρικέτα ξύλου είναι ο κορμός του δέντρου που τον καθαρίζουν, τον τορνίζουν και φαίνεται καθαρός. Μπράβο. Κοίτα να δεις εσύ. Λοιπόν, Νικόλα μου, συγχαρητήρια. Μείνε στη γραμμή σου, ασυμμένο με τα δωράκια σου. Καλημέρα. Με εντυπωσίασε να ξέρει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Η Ελίνα σήμερα έμαθε τις μπρικέτες. Ναι, μπρικέτα. Να δεις τι μαθαίνει. Από τον μπρίκι. Και το ετικέτα. Και το ετικέτα. Χριστέ μου. Μια που λέγαμε για τα επαγγέλματα πριν για τα παιδιά, θυμάσαι που σου λέγανε την αεροσυνοδό. Ναι. Γιατί οι αεροσυνοδοί, λέει, όταν γίνεται η επιβίβαση του αεροπλάνου, έχουν τα χέρια του πίσω από την πλάτη του. Έχει καταλάβει, το ξέρει αυτό. Ξέρω. Τι, γιατί? Το ξέρω. Για πες. Έχω φίλοι αεροσυνοδό και μου το πες. Εγώ το ξέρα. Εσύ τι πήγε, για ποιο λόγο? Γιατί έχουν ένα κουμπάκι, μια συσκευούλα. Ένα μετρητή. Ένα μετρητή, μπράβο. Ναι. Ένα μετρητή το οποίο μετράνε πόσοι μπαίνουν. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να το μετράνε με το μυαλό του. Όχι, δεν το ξεχάσουν. Γιατί χαιρετά. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Ναι, ναι. Αυτή πατάει το κουμπάκι. Έχουν, λέει, τα χέρια του διπλωμένα πίσω από την πλάτη του όταν καλωσορίζουν του επιβάτε. Γιατί, λέει, έχουν ένα μετρητή που πατώντα ένα κουμπί. Καλά. Ανεβαίνει το νούμερο του επιβάτη. Ναι, εννοείται. Πόσοι έχουν ανέβει. Αλλά έχω μια φίλη αεροσυνοδό η οποία μας λέει και άλλα πράγματα που κάνουν πίσω από την πλάτη μεταξύ τους οι δύο αεροσυνοδές. Τι κάνουν? Επειδή μου περνάει, μπαίνεις εσύ. Ναι. Δεν σε σχολιάζουν. Μπαίνει τώρα ο Κωνσταντίνος Αργυρός και λέει μια στην άλλη. Καλό. Κουνάει το χέρι και δείχνει με το χέρι καλό. Και εκεί πατάς τρεις φορές το κλικ. Γιατί για τρία άτομα πιάνω Αργυρό. Επίσης οι αεροσυνοδοί μεταξύ τους λέει έχουν και ειδικό κώδικα ομιλίες μέσα. Δηλαδή? Δηλαδή το 4515α σημαίνει ότι π.χ. ο άνθρωπος που κάθεται στη 15 θέση στην α είναι μανάρι. Σιγά μην έχουν τέτοια πράγματα οι αεροσυνοδοί. Έχουν κώδικα, παιδί μου, έχουν κώδικα μεταξύ τους. Για πες. Καταρχάς δεν έχω δει ποτέ αεροσυνοδό που να μην είναι όμορφη, ρε παιδιά. Κούκλες όλες. Και μου άφησαν όμορφη, τα συγγνώμη, μου έχει τύχει και αυτό. Τι σου έχει τύχει? Όταν ήμουν φαντάρος με τη Λίνη. Ναι. Πήγαινε, ερχόμουν με αεροπλάνο όταν έπαιρνα άδεια. Σε γνωστή εταιρεία, βέβαια. Μπαίνουμε, παίρνω το αεροπλάνο από με τη Λίνη να έρθω Αθήνα. Ναι. Δεν έχω δει πιο παχιά αεροσυνοδό ποτέ. Σιγάριο. Ειλικρινά, έκανα το. Γιατί ήμουν μαζί με ένα φίλο φαντάρο. Γιατί μέσα στις προτεραιότητες, παραμέτρους και στα προσόντα που πρέπει να έχουν. Συμφωνώ. Έχει να κάνει το σώμα, όχι όμως για να είναι ομορφιά, λόγω να μπορούν να περνάνε άνετα από τα καθίσματα. Ναι, συμφωνώ. Και εγώ έτσι ήξερα. Ότι πρέπει να είναι συγκεκριμένα κιλά για να έχουν να είναι άνετες οι κινήσεις που κάνουμε στο αεροπλάνο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι, ναι. Και είναι μία κοπέλα. Να είναι καλά η κοπέλα εκεί που είναι. Μπορεί να δυνάτσει τώρα, δεν ξέρω. Πλάι. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή, αν φας δεν πέρναγε. Ναι, αν φας. Αν δεν θα φας, έχεις θέμα. Αν φας, αυτή έτρωγε. Αν φας δεν πέρναγε. Γιατί όμως? Πήγαινε στο πλάι και λέει τώρα, ή μεγάλο βίσμα είναι η συγκεκριμένη. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Ή απλά κάτι τη έτυχε την κοπέλα. Κάτι πατέρα πιλότο, κάτι. Δεν ξέρω. Ή κάτι τη έτυχε κάποια ασθένεια η οποία βέβαια έπαιρνε κιλά και χωρίς να θέλει η κοπέλα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, ρε παιδιά. Σε αυτά τα δύο. Και λέω πρώτη φορά βλέπω αεροσυνοδό η οποία περνάει στο πλάι. Ναι, ναι. Και για να γυρίσει, δηλαδή, κερνάει με ένα καφέ. Για να γυρίσει στον πίσω, έπρεπε να βγει από το διάδρομο και να ξαναμπεί από την άλλη μεριά. Εγώ, παιδιά, έχω πετύχει αεροσυνοδό να τη φλερτάρει επίμονα ένας επιβάτης. Επίμονα όμως. Να τον χαιρετάει όμορφα, να προσπαθεί να τον βάλει στη θέση του, ότι σας παρακαλώ και αυτά. Και κάποια στιγμή πρέπει να την ακούμπησε. Κάτι του χούφτωσε, δεν ξέρω. Και ήρθε ένας κύριος.
Και λέω, Παναγιά μου, κάνει να μην είναι ο πιλότος. Όχι, το. Κάνει να μην είναι ο πιλότος και άφησε το αεροσκάφος μόνο του. Κοίτα, κάτι ωραίο που έχουμε πάθει όταν πήγαινα Ρωσία στη Eurovision τότε ήταν. Κλείνουμε με, με μια ρώσικη αεροπορική εταιρεία να φύγουμε. Το οποίο μπαίνουμε μέσα, όλοι οι Ρώσοι. Ναι. Λίγοι οι Έλληνες μεταξύ μας τώρα μετά εκεί. Μπαίνουμε μέσα, έρχεται η αεροσυνόδρος, δεν μιλάει αγγλικά. Α, ούτε στη Ρώσικα. Πού να ξέρω εγώ Ρώσικα. Αυτό παγορεύεται. Όλες οι Ρώσικα πρέπει να μιλάνε αγγλικά. Να μιλάει στους μπροστά Ρώσικα. Λέμε εντάξει, θα έρθει η σειρά μας, ρε παιδί μου, να πούμε τι θέλουμε. Τι έγινε, παιδιά, πώς πάμε. Όχι, να μιλήσει έστω. Γιατί έλεγα. Σύντια, θα σταλάμε τι αντούτσε. Ισβάχτιν, Ισβίχτιν, λέγανε εκεί τα Μίλανα Παζάριβα. Έρχεται σε εμά. Όχι, συνέχισε πάλι τα Ρώσικα. Λέω του Γιάννη, ρε. Τι μας λέει αυτή, ξέρω εγώ κάτι να πάρουμε στο μενού. Εσύ γέλα. Εσύ σε αυτή τη περιπτώση γελά. Γελάμε εμείς και λέμε εμείς το ένα αυτό, το άλλο αυτό. Και οι δύο μενού, επειδή τώρα ήταν ψάρι, το άλλο ήταν κρέας. Ναι, ναι. Αλλά στα ρώσικα, ποιο ξέρει το κρέας, ποιο ξέρει το ψάρι. Ναι, τι ναι, 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 ναι. Κοκακόλα ζητήσαμε, τσάι πιάμε. Κρέα ζητήσαμε, ψάρι φάγαμε. Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Τουλάχιστον μετρηθήκατε σωστά όταν μπήκατε από το μετρητή. Και είναι τώρα στο σχολείο τα παιδάκια. Λοιπόν, να τα μεταφέρετε για το ανέκδοτο αυτό και στα παιδάκια σας. Να το λέτε. Λοιπόν, η δασκάλα ρωτάει τα παιδιά. Εσύ, Γιαννάκη, αν έβγαινες μια κοπέλα από πολύ καλή οικογένεια και με πολύ καλή εκπαίδευση για δείπνο και θα ήθελες να πας στην τουαλέτα, τι θα έλεγες? Α, κυρία, εγώ θα έλεγα πάω μισό λεπτό στην τουαλέτα να κατουρίσω. Δεν είναι σωστό αυτό, λέει η Γιαννάκη. Όχι, όχι, είναι πολύ αγενές. Εσύ, Κωστάκη μου, πώς θα το έλεγες? Κυρία, εγώ θα της έλεγα, με συγχωρείτε, καλή μου φίλη, αλλά πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Καλύτερα είναι, αλλά πάλι δεν είναι η σωστή λέξη η τουαλέτα. Οπότε φτάνει η ώρα του Εσύ, για απέδειξέ μας επιτέλους πόσο έξυπνο είσαι και πόσο καλό θα είσαι να έλεγες στην κοπέλα αυτό το πράγμα. Τι θα της έλεγες? Εγώ, κυρία. Κυρία, λέει ο τότο, κυρία, εγώ θα της έλεγα, καλή μου, παρακαλώ να με συγχωρέσετε που θα σας εγκαταλείψω για μισό λεπτό. Αλλά δυστυχώς πρέπει να εξυπηρετήσω έναν πολύ καλό μου φίλο, τον οποίο ευελπιστώ να σας γνωρίσω αμέσως μετά το φαγητό. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.